Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή του All About Harris. Εδώ πιστή στην ενημέρωσή σας, στο ραντεβού της για τις δύο επόμενες ώρες μέχρι και τις 7. Με την κυτρινόμαυρη ενημέρωση και είναι σήμερα Δευτέρα. Προερχόμαστε από ένα γεμάτο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο με νίκες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ αλλά και βόλι. Μια χαρά. Και για το βόλι που κέρδισε για δεύτερη φορά φέτος το πρωτάθλημα. Και μας δίνει δηλαδή αρκετή τροφή για συζήτηση, για κουβέντα, για σκέψη, για ανάλυση μέχρι και τις 7 που θα είμαστε σήμερα μαζί σας. Ο Βασίλης ο Καβαδίας είναι πίσω από την κονσόλα του ήχου. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων φυσικά. FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 και τα δικά σας σχόλια για το τι είδατε, πώς το βιώσατε αυτό το Σαββατοκύριακο το αγωνιστικό, με τα πιο έντονα συναισθήματα φυσικά να καταγράφονται στο χθεσινό λίγο τρελό μάτς του Παγκρίτιο ανάμεσα στον Εργοτέλη και τον Άρη, το οποίο τελικά ο Άρης αφού λαχτάρισε το κέρδισε με 3-2 και συνεχίζει έτσι αίτητο στο πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το μπάσκετ που έχει διακοπεί, θυμίζω. Δεν υπάρχει αγωνιστική δραστηριότητα αυτή την εβδομάδα λόγω της, των υποχρεώσεων της Εθνικής για τα μάτς με Ισραήλ και Αγγλία. Και έχει και τρεις παίκτες από τον Άρη, τον Βασιλόπουλο, τον Αθηναίο και τον Χριστίδη, οι οποίοι είναι στην Εθνική Ομάδα, θυμίζω. Έχει όμως, θα έχει λογικά, εξελίξεις στο μέτωπο των χορηγιών, τις οποίες αναμένουμε αυτή την εβδομάδα. Το ποδόσφαιρο, από την άλλη, συνεχίζει κανονικά την αγωνιστική του δράση. Επιστρέφει μάλιστα για τρία συνεχόμενα μάτια στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες μέρες, αρχής γενομένης του σημαντικού αγώνα του Σαββάτου κοντά στην Παναχαϊκή, η οποία σκόνταψε και έμεινε στη δεύτερη θέση στην χθεσινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Κισαμικό. Σε ένα μάτς που γίνεται το Σάββατο, θυμίζω, το Άρης Παναχαϊκής, 3:00 το μεσημέρι, με τηλεοπτική μετάδοση φυσικά εννοείται από το τρίτο κανάλι της κρατικής τηλεόρασης. Ακολουθεί την Τρίτη το μάτς κυπέλλου με τον Μπας Γιάννενα και αμέσως μετά πάλι εντός έδρας παιχνίδι για το πρωτάθλημα κόντρα στον Κισαμικό. Τρία δηλαδή μέσα σε 8 μέρες παιχνίδια στο γήπεδό του. Θα δοκιμαστεί και ο Χλωτάπητας του Κλένας Βικελίδης στα επόμενα τρία αυτά εντός έδρας παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια πάντως τα εντός έδρας για το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολα. Ο Κισαμικός είναι από τους ομάδες που έχουν ξεκινήσει καλά τη σεζόν και φαίνεται ότι θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα κινδυνέψει τουλάχιστον αν συνεχίσει έτσι, γιατί πέφτουν και 6 ομάδες, θυμίζω, 5 γιατί μία έχει πέσει ήδη, και θα κοιτάξει να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι χθες κόντρα στην Παναχαϊκή απέσπασε το βαθμό της οπαλίας και μάλιστα όπως πληροφορήθηκα θα μπορούσε να πάρει και την νίκη ο Κισαμικός κοντά στην Παναχαϊκή. Και ο Άρης έχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο το Σάββατο κερδίζοντας την Παναχαϊκή να πάει στο συν 5 από την ομάδα της Πάτρας, ήδη μάνι-μάνι μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές. Θα πούμε έτσι αρκετά πράγματα για τον Άρη. Αν είμαστε τυχεροί μέχρι τις 7, θα μιλήσουμε και με έναν από τους πρωταγωνιστές αυτού του απίστευτου, του τρελού χθεσινού παιχνιδιού. Ωραίο κατά τα άλλα παιχνίδι, με πολλά γκολ, με διακυμάνσεις, με ανατροπή, με απίστευτη εξέλιξη. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο, αν μη τι άλλο, με τέτοια διακύμανση κιόλας, με πολλές ευκαιρίες, με πάνω κάτω ροντέο το μάτς, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Τέτοια είναι τα μάτς εκεί, εντωμεταξύ. Ναι, είναι από τα μάτς που λες ότι αξίζει τον κόπο να πάω στο γήπεδο για να τα παρακολουθήσω. Αλλά βέβαια για τον Άρη ήταν ένα σκοτσέζι κοντούς, μια πολύ κακή εμφάνιση το πρώτο ημίχρονο από την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, με κάποια διαιτητικά βέβαια σφάλματα από το βοηθό, τον κύριο Πριονά, ο οποίος έκοψε τρεις φορές αντικανονικά τον Άρη. Συγγνώμη τώρα, Ρεάλ, θα σου πω κάτι. Okay, ο κάθε βοηθός μπορεί σε μία περίπτωση να κάνει λάθος. Και σε δεύτερη περίπτωση. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να κάνεις 3 στα 4 λάθη, γιατί 25 φορές offside. Τη μία ήταν όντως offside και τις άλλες τις 3 δεν ήταν καθόλου και στη μία είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή δεν είναι παίκτης που συμμετέχει στη φάση. Είναι άλλος offside μάλλον και υποδεικνύει άλλον εκεί που φωνάζει ο Πλατέλας. Αυτός δηλαδή, συγγνώμη, δεν πρέπει να πάει σπίτι του. Εγώ δεν λέω ότι έχει δόλο ο άνθρωπος. Λογικά. Δεν λέω ότι έχει δόλο. Αλλά είναι μη ικανός. Γιατί και η φάση του γκολ του Άρη που επιμελώς κάποιοι σημειώνουν κτλ. Όντως χρειάστηκε 6 replay και να το πηγαίνεις καρέ-καρέ κτλ. Είναι όντως πολύ ωριακά. Εντάξει, είναι φάση στην οποία δεν θα του κατηγορήσει κανείς. Το ανθρώπινο μάτι λάθος δεν την πιάνει. Να σου πω κάτι, εκεί δεν μπορείς να του κατηγορήσεις αν θα κάνει λάθος. Γιατί είναι τόσο ωριακή. Όμως, να σου πω κάτι, ο ίδιος ο βοηθός δίνει ένα φάουλ, φίλε, που μπαίνει τον γκολ του Εργοτέλη. Το οποίο δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα και ο παίκτης του Εργοτέλη δεν ζητάει φάουλ. Ήδη ζητάει corner στη φάση, το είδε στο 15.
Ναι. Σε ένα μάτς λοιπόν που υπάρχουν εγώ δεν μπορώ να σταθώ, πέντε λάθη, ένα φάουλ, το ένα είναι υπέρ του Άρη με ένα, βάση το replay. Ένα φάουλ θα δοθεί σωστά, άλλο θα δοθεί λάθος. Εγώ δεν στέκομαι τόσο πολύ στο φάουλ όσο στα offside, τα οποία δεν ήταν καν ωριακά. Δηλαδή εκεί πραγματικά το μυαλό σου μπορεί να πάει και κάπου αλλού. Ενώ στο γκολ στο οποίο στέκονται πολύ του Άρη, που όντως είναι άμα το καθίσεις και το ανάλυσης, είναι όντως οριακά. Λίγο εκτεθειμένος, ωριακά εκτεθειμένος. Είναι τόσο ωραία εκεί, βάζει, τόσο δύσκολη. Δεν μπορεί να πει στον βοηθό τώρα να του πάρει το κεφάλι σε μια τέτοια περίπτωση, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη φάση. Εδώ μπορεί να μιλήσει για ανθρώπινο λάθος. Στις άλλες περιπτώσεις όμως, που φαινόταν από εμάς από τηλεόραση που το βλέπαμε το παιχνίδι. Δεν μπορεί να το δεις εσύ. Το ένα ειδικά είναι ένα μέτρο πίσω κάσος. Εκεί που βγαίνει μόνος του, είναι ένα μέτρο πίσω. Εκεί τώρα δεν υπάρχει δόλος, είσαι ανίκανος. Δεν είσαι ικανός να διαιτητεύεις παιχνίδια. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό ήταν έτσι είναι ένα, από τα δύο σκέλη, αυτό. Ναι, ένα από τα δύο σκέλη του πρώτου ημιχρόνου, γιατί το πρώτο ημιχρόνο χωρίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε η ομάδα το παιχνίδι, εντελώς διαφορετικά με αυτό που προετοιμάστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για να αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη. Και το δεύτερο έχει και βέβαια και αρκετή ανάλυση για το τι και πώς. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέμε, το κομμάτι δηλαδή της διαιτησής, και δεν είναι μόνο ο βοηθός, είναι γενικότερα η αντιμετώπιση και η στάση που έχει ο διαιτητής απέναντι σε ίδια μαρκαρίσματα από παίκτες του Εργοτέλη και του Άρη αντίστοιχα, που σου έδειχνε την εντύπωση ότι δεν σέβεται τον Άρη. Εγώ μιλάω κυρίως για σεβασμό. Και στο αυτό πρώτο είναι ένα θέμα. Στον πρώτο ημίχρονο, λέω. Ναι. Ναι. Στο δεύτερο, τώρα δεν ξέρω αν έχει παίξει ρόλο. Και ο Καρυπίδης κατέβηκε στα πολιτήρια. Κατέβηκε και ο Μυροφορίδης. Μπήκανε μέσα στο καμαράκι. Εντάξει, δεν επικροτούμε τις ενέργειες, φυσικά εννοείται. 100%. Εγώ τις επικροτώ. Αλλά εσύ μπορεί να μην τις επικροτείς. Εγώ τις επικροτώ. Αλλά αυτή τη στιγμή που τις κάνουν όλοι, δεν μπορείς να μην συμμετέχεις κι εσύ σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είπε και τίποτα. Δεν είπε διαμαρτυρήθηκε. Έκανε λάθος και πολύ σωστά του είπε για τα τρία και να σου πω κάτι. Offside. Και εκεί δεν μπορεί να σου πει τίποτα, γιατί είναι η ΕΡΤ. Είναι στην κρατική τηλεόραση. Υπάρχει και το Web TV, δηλαδή το match το βλέπει στον πάγκο άλλο. Τα βλέπει. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι το νέο τους έχουν πάρει και τους έχουν πει παιδιά, ξεφτιλίζεστε. Έχετε κάνει όργια στο πρώτο ημίχρονο. Όταν όμως είναι κακή η εικόνα, είναι το αιώνιο δίλημα. Τι, είδα πολλούς που λέγανε χθες, τι είναι χειρότερο, ο Άρης ή η βοηθή. Και ο κόσμος δεν ήξερε, είναι άλλο ξέρεις να είναι 0-0, που ο κόσμος θα τα ρίξει όλα στο βοηθό, και είναι άλλο να βλέπεις και αυτή την εικόνα από την ομάδα. Η οποία πραγματικά από τη μία στο πρώτο ημίχρονο ήταν αδικαιολόγητα κακή. Λες και δεν ήταν ο φετινός, αλλά ήταν ο περσινός ο Άρης, με πολύ κακή παρουσία και των χαφ και των κεντρικών αμυντικών και των πλάγιων αμυντικών, σε κακή μέρα και ο Κάσος, ειδικά όσον αφορά τα εξτρέμα, αλλά γενικότερα δεν δούλευε το παραμικρό. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Όταν το παιχνίδι σου στηρίζεται στην αδυναμία που έλεγε και ο Αλέξης την Παρασκευή εδώ. Δηλαδή, τι είχε πει ο Αλέξης, ότι επειδή ο Εργοτέλης παίζει ψηλά, ο Άρης θα προσπαθήσει να χτυπήσει με κάθετες πάσες ή με γρήγορες πάσες στα εξτρέμ για να χτυπήσει την άμυνα του Εργοτέλη που παίζει ψηλά. Όταν λοιπόν στις τρεις από αυτές τις περιπτώσεις η πάσα βγαίνει σωστά, ο παίκτης καλύπτεται κανονικά, υπάρχει προοπτική για γκολ, αλλά σηκώνει ο άλλος τη σημαία. Βέβαια, με αυτό τον Κάσο δεν είμαι βέβαιος ότι ακόμη και αν δεν σφύριξε. Ναι, γιατί και τη μία φορά που δεν σφύριξε το πέταξε στα περιστέρια. Μόνος του με τον τερματοφύλακα. Ναι, πρόσεχε όμως. Άρα έχω κάνει και κάτι σωστά στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γιατί αλλιώς όλοι θα μιλούσαμε αν ήταν 2-1 ή 2-2 ή 1-1, και αλλιώς με αυτό το 2-0 έτσι όπως διαμορφώθηκε από ένα πολύ κακό πρώτο 25 λεπτό. Εντάξει, από την ομάδα του Άρη. Το κακό για τον Άρη ήταν ότι δεν είδαμε σε καμία των περιπτώσεων την ομάδα που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια σε σχέση με την αλληλοκάλυψη, αλλά το βασικότερο όλων. Δεν πήγαιναν πρώτοι στην μπάλα. Το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αναλυθεί αυτή την εβδομάδα από το τεχνικό team, νομίζω ξεκάθαρα, είναι το εξής και είναι το ηθικό δίδαγμα από τη χθεσινή αναμέτρηση. Είναι το ότι έδειξε ο Άρης ότι δεν μπορεί να αμυνθεί καλά. Όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, όπως συνήθως θα έχει στο μεγαλύτερο κομμάτι του φετινού πρωταθλήματος απέναντι στα περισσότερους αντιπάλους. Χθες ευνηδιάστηκε από τον τρόπο που όλοι ξέραμε πως παίζει ο Εργοτέλης. Δεν είχε την κατοχή. Κάποια στιγμή έβγαλε 66-33 κατοχή. Ναι, και, αλλά σου πω κάτι, έχασε όμως ο Άρης. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο αναφέρομαι. Χθες έδειξε ο Άρης δεν είναι όμως ενός ημίχρονου. Ότι στο πρώτο ημίχρονο, όταν δεν είχε την μπάλα στα πόδια του, όταν δεν μπορούσε να την κρατήσει και να παίξει ποδόσφαιρο κατοχής και να πάει σε σετ παιχνίδι, είχε πρόβλημα. Αυτό ήταν το ηθικό δίδαγμα για μένα του χθεσινού Άρη. Και νομίζω ότι πρέπει
να ψαχτεί λίγο η τεχνική ηγεσία, να τα βάλει κάτω. Συγνώμη, και τα να τρίκαλα δει, την είχε. Τι ακριβώς. Είχε την κατοχή με τα τρίκαλα. Ήταν ισορροπημένο. Ήταν ισορροπημένο. Ναι, αυτό που χθες έκανε ο Εργοτέλης χθες δεν ήταν ισορροπημένο. Ναι, χθες δεν υπάρχει όμως αυτό, ρε Αλέξη. Χθες ο Εργοτέλης για ένα διάστημα. Φάνταζε στο γήπεδο μια ομάδα, όχι Football League αλλά Super League, έτσι όπως έπαιζε. Καταρχήν τους γίνανε τα πάντα. Που έπαιζε. Ό,τι κάνανε τους έβγαινε. Yeah. Κατά δεύτερον, έχουν και το σπροξηματάκι. Θα πάμε φυσικά, εννοείται, όπως λες και εσύ, και σε ατομικές απόδοσεις. Γιατί χθες και ο Μουμίν δεν ήταν σε καλή μέρα και φάνηκε λίγο κουρασμένος. Είναι. Και εντάξει, μπορεί να θέλει το παιδί ανάσες, δεν είναι κακό. Και σε όλους τους ποδοσφαιριστές συμβαίνει. Που ήταν και μια, βρέθηκε σε μια κακή μέρα, ήταν λίγο κουρασμένος. Δεν πήγαινε πρώτο στην μπάλα όπως πηγαίνει συνήθως. Οκ. Okay. Ήταν σε πολύ μέτρια βραδιά μεσημέρι ο Κάσος. Ναι, ο οποίος, κάτι όμως. Τρέχουν οι παίκτες του Εργοτέλειου, όπως λέει σωστά, στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 55-60 έχουν κρεμάσει όλοι. Δεν μπορούν να πάνε τα πόδια τους. Και αυτό σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, και στην οικονομία του παιχνιδιού. Έχει πει και πολύ ψυχολογικά, νομίζω, γιατί ο Άρης μπήκε στο πρώτο τέταρτο πάρα πολύ καλά και επειδή είναι και πιτσιρικάδες οι περισσότεροι. Αυτό σου λέω. Αγχώθηκαν, τάχασαν, δεν μπορούσαν καν να πασάρουν, να βγάλουν την πρώτη πάσα και να κρατήσουν την μπάλα. Σας θυμηθείς ο Εργοτέλειος. Ο Εργοτέλης μου θύμισε πώς βλέπουμε στα 4.000 μέτρα και στα 10.000 μέτρα που ξεκινάνε κάποιοι, αρχίζουν, τρέχουν, είναι πρώτοι στο μισό γύρο και βλέπεις ότι ο Αντίς Αμπέμπα και ο δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ο Αιθίωπας είναι ένατος, δέκατος και ξαφνικά στο 6ο, 7ο, 8ο χιλιόμετρο τον βλέπεις να γίνεται πέμπτος, τρίτος και στο 10ο χιλιόμετρο είναι πρώτος. Αυτό έκανε ο Εργοτέλης και είχε κάκι στη διαχείριση από τον πάγκο του. Εντάξει, είναι και μια ομάδα η οποία δεν φτιάχτηκε τελευταία στιγμή. Ήταν ένα ναι, να κατέβει, να όλα μην κατέβει αυτά στο πρωτάθλημα. Ασφαλώς παίζει και αυτό το ρόλο, αλλά έχει και ένα προπονητή ο οποίος εγώ νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο πρωτάθλημα της Football League και φάνηκε και πέρσι αυτό με την Καλυθέα. Για μένα γενικά δεν ταιριάζει. Δηλαδή, εάν χθες στον πάγκο του Εργοτέλη κάθονταν ένας προπονητής ο οποίος είχε μια σχετική εμπειρία, θα έλεγα εγώ, από το πρωτάθλημα της Football League, ο Άρης δεν θα κέρδιζε στο πρωτάθλημα. Θα γύριζε στο ημίχρονο την ομάδα. Θα βάζευε την ομάδα όλη πίσω, στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Θα ρίχνει και ένα ακόμη αμυντικό μέσο. Αυτό πήγε να βάλει τρίτο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο. Και θα δυσκόλευε πάρα πολύ τον Άρη. Και έτσι όπως πήγε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο και με την ψυχολογία που υπήρχε, εγώ νομίζω ότι θα δυσκολευόταν πάρα πολύ και κατά πάσα πιθανότητα. Εντάξει, μαντή δεν είμαι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Πέρσι ο Άρης με τον Αναστόπουλο αυτό έκανε. Αυτό που λες έκανε. Δεν κέρδισε πάντα. Φέρε 2-2. Θα μου πεις, είχε παίχτη λιγότερο με τον Ντούνι στο 48. Δεν ξέρεις πώς θα βγει, αλλά νομίζω γενικά το πήγε πολύ λάθος το παιχνίδι ο Γκόνιας. Βέβαια, πάντα κρίνουμε εκ του αποτελέσματος. Έτσι παίζει, έτσι παίζουν οι ομάδες του. Παίζει ανοιχτά, από πίσω με πολλές πάσες. Του Δελιζή και πάλι στον... θα μπορούσες να φας και γκολ εκεί με τον. Γιατί στο 95 δεν μπορείς να φας. Με που το πιάνει ο Κεντιμίρης. Που μου ήρθε το μάτς το 3-3 με το. Το θυμάσαι με το, με ήταν, το Διούδη. Ήταν. Είχε δύο ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και ο Εργοτέλης, ο οποίος θα μπορούσε να τις κάνει και γκολ. Απ' την άλλη, που... άρχισε 10. Εντάξει, θα μπορούσε να έχει κάνει στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης την ανατροπή ήδη από το 60. Με βάση την εικόνα του στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης, όπως μπήκε δηλαδή, που έβλεπες και λες τώρα την άλλη ομάδα είναι αυτή τώρα σχέση με αυτή που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Επίσης, ενώ είναι νομίζω σωστή η αλλαγή και του Νίκητς, γιατί... Δεν καλά ο Νίκητς πάντως. Δεν φαίνεται να είναι καλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα, γιατί έβγαλε και κόπωση ο Μουμίν και ήταν ξεκάθαρο αυτό χθες το μάτς. Και ο Ιντζόγλου κάνει συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο και αυτή τη στιγμή δηλαδή εκεί, από εκεί που η δύναμή σου ήταν αυτό, δηλαδή αυτή η τριάδα. Όλοι λέγαμε ότι πονάχαμε αυτούς πέρσι, γιατί πέρσι είχαμε πρόβλημα στην συγκεκριμένη θέση. Βλέπεις ότι υπάρχει ένα θεματάκι τώρα εκεί. Ξεδιορθώθηκε όμως. Αλλά... Δεν ήταν κακός. Δεν είναι αυτό που λες, δεν ήταν καλός, αλλά δεν ήταν και κακός ο Νίκητς που μπήκε. Εντάξει, αλλά. Δεν ήταν αυτό το προτραυματισμό. Έχει επιλογές, μπορεί και εκ των έσω, αν χρειαστεί, αν κρίνει ότι πρέπει να φρισκάρει κάποιον. Υπάρχουν επιλογές. Θα βάλω το Σάββατο για κάποιους, να παίξουν. Την Τρίτη κάποιους άλλους και το άλλο Σάββατο βάλω κάποιους άλλους. Καλά, είναι δεδομένο ότι στο μάτι του κυπέλλου με τον Μπάς για να θα παίξουν παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή. Εγώ το θεωρώ βέβαιο αυτό. Θέλω την πρόκριση όμως. Καλά, είναι ανάλογο και πώς θα πάει το μάτι με την Παναχαϊκή. Πολλά πράγματα παίζουν το ρόλο του. Ο Άρης όμως το έβγαλε αντίδραση και το βγάζω αντίδραση είναι κάτι που δεν το είδαμε πέρσι. Πέρσι δεχόσουν ένα γκολ. Καληνύχτα. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι η ομάδα αυτή έχει ένα χαρακτήρα. Ασφαλώς το ότι κάθισαν στα αποβιτήρια μόνοι τους και είπαν ότι έχουμε ένα ολόκληρο δεύτερο ημίχρονο και πάμε να το γυρίσουμε γιατί υπάρχουν 45 λεπτά και δεν είναι αυτή η δυναμικότητα της ομάδας και φυσικά η εικόνα της. Και όντως κατάφεραν και το γύρισαν το παιχνίδι. Και στην τελική, για να πάμε και στο διάλειμμα, για μένα το ότι κέρδισες έτσι με αυτόν τον τρόπο που κέρδισες
έχει απείρως περισσότερα ωφέλη από το να κέρδισε με ένα σβηστό 0-2, για παράδειγμα. Ναι, τον έχεις δίκιο στο πλαίσιο. Έτσι όπως κέρδισε η ομάδα, με τον τρόπο που κέρδισε, με αυτό το απίστευτο συνέστημα και την ανατροπή σε 45 λεπτά μετά την τραγική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, είναι απείρως ή εξόχως, αν θες, πιο σημαντικό από το να κέρδιζε με ένα εύκολο 0-1-0-2. Και σημαντικό και η αλλαγή που κάνει στο 46 ο Σπανός με τον Ντούνι αντί του Κάσου, που τον αλλάζει δηλαδή κατευθείαν. Δεν κάνει το, γιατί είχε κάρτα ο Κάσος και έχει πιάσει και την μπάλα σε ένα offside. Καλή και η αλλαγή που κάνει με τον Νίκιτς. Θα διαφωνήσω λίγο με τον παίκτη που άλλαξε ο Καπνίδης. Δηλαδή εγώ θα βγάζω τον Διαμαντόπουλο σε εκείνο το σημείο, όχι τον Μπασά, ο οποίος είχε για μία ακόμη φορά κάνει δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι, εκπληκτική κούρσα στη φάση του πέναλτι ο Πασάς. Αυτό το παιδί έχει φοβερή δύναμη, φοβερή έκρηξη, που για το ύψος του δεν δικαιολογείται απόλυτα, αλλά δεν έχει καλά τελειώματα. Η ουσία είναι ότι ο Άρης κέρδισε, πήρε τους 3 βαθμούς, είναι μόνος πρώτος με 12 βαθμούς. Και επίσης ουσιαστικό είναι ότι εμείς πρέπει να πάμε στο διάλειμμα για να επανέλθουμε αμέσως μετά και να συνεχίσουμε την ανάλυση μας και για το ποδόσφαιρο. Και λογικά θα έχουμε και έναν εκ των πρωταγωνιστών να μας μιλήσει για να ακούσουμε και τις δικές του απόψεις. Πάμε, κύριε Καβαδία μου, παρέα με το Mr. Gold 62-85-86, μην ξεχνάτε. Παρέα μας εδώ στον Λίμπερο και στην εκπομπή All About Aris On Air. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε η εκπομπή του All About Aris στο Λίμπερο σε 107 και 4. Χάσε να ανοίξω φίλοι και τα μηνύματα, γιατί τώρα πρέπει να τα ανοίγω από εδώ. Να τα ανοίξεις. Λέγαμε για το, σχολιάζαμε το παιχνίδι. Έλεγα, στο, έτσι τώρα που βγήκε για το κανονίσει το ραντεβού το μετέπειτα, ότι ενώ οι δύο αλλαγές που μου αρέσουν του Σπανού, στην τρίτη νομίζω δεν μας ταιριάζει αυτό με τους δύο επιθετικούς καθόλου. Δηλαδή θα προτιμώ, τώρα θα μου πεις τώρα τι ωραίος, είδε το ματσάκι του στην τηλεόραση, το γύρισε ο προπονητής και οι παίκτες στο παιχνίδι, βγαίνει ο άλλος, έκανε την κριτική ο έξυπνος του Τσαλτήρης. Απλά επειδή κάνουμε κουβέντα και τον εκτιμώ το Σπανό. Πιστεύω ότι ο Σπανός χθες ήταν τόσο πολύ προβληματισμένος και από ό,τι έμαθα δεν ήξερε πραγματικά ποιον να πρωτοαλλάξει, που αμφινταλαντευόταν γιατί τον έπρεπε να βγάλει τον ένα ή τον άλλο, και δεν είναι τυχαίο ότι είχε δώσει εντολή από ό,τι έμαθα να κάνουν όλοι οι παίκτες προθέρμανση του πάγκου. Και τη μία έλεγε να μπει ο ένας, την άλλη έλεγε να μπει ο άλλος. Έβλεπε, ξέρω εγώ, μία φάση, άλλαζε την άποψη. Ήτανε τόσο έχει πολύ... κάνει όμως την αλλαγή κλειδί, ναι, πάλι. Έχει, εντάξει, άλλαξε και πολύ σωστά, γρήγορα τον Κάσο. Εκεί ήταν μια αλλαγή την οποία έπρεπε να την κάνει. Εκτός κλίματος νομίζω ήταν χθες. Δηλαδή ήταν. Όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορεί να το έχουν αυτό. Αλλά ξέρεις που φαίνεται ότι είναι εκτός κλίματος τελείως ο ποδοσφαιριστής, φίλε. Στο offside πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Ναι, που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, εκεί να μην είναι offside και να σου δώσει μια δεύτερη κίνδυνα για την ομάδα σου και με 10 ποδοσφαιριστές. Εκεί δείχνει ότι είναι εκτός κλίματος ο ποδοσφαιριστής από το συγκεκριμένο. Εντάξει, δεν ήταν στο πνεύμα του παιχνιδιού, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, ο Κάσου είναι ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαιριστή. Προσφέρεται όμως αυτό το παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό τον έβαλε προφανώς. Ναι. Γιατί στο ανοιχτό γήπεδο θεώρησε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει. Δυστυχώς, εντάξει. Δεν έχει το τελείωμα ο Κάσος. Δεν το έχει. Αν το είχε, νομίζω θα έκανε, θα έκανε καλύτερη καριέρα, γιατί είναι πολύ αθλητικός, είναι πάρα πολύ σοβαρός, είναι μετρημένο παιδί, είναι καλός επαγγελματίας, είναι ταχύτατος. Δηλαδή, άμα πετάξει την μπάλα, δεν πάει να το πιάσει. Και είναι και ψηλός, δεν είναι κοντός. Ναι, είναι δυνατός, γιατί γυμνάζεται πάρα πολύ. Του αρέσει πάρα πολύ το γυμναστήριο. Που το βρίσκει, που το χάνει εκεί στο Ρήσιο, είναι πλακωμένο στα βάρη όταν δεν έχει προπόνηση ομάδα. Και τα τελειώματα λίγο. Τι κάνει. Αλλά είναι αυτό. Ρε παλικάρι μου. Είναι αυτό. Είναι αυτό. Μόνο σου είσαι. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρα. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστές έχουμε. Ο Σαββόπουλος θα το βάζει πάντως. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ θα βάζα τρίποντα. Δεν ξέρω, γιατί και εμείς ωραία τα λέμε εδώ απ' έξω. Μπορεί και εγώ, άμα βρισκόμουν εκεί απέναντι, να το έστελνα στα περιστέρια. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, παιδί μου. Γιατί ο Πλατέλας εκείνο που χάνει. Βέβαια. Πάρε, βάλε. Χειρότερο. Που είναι και χειρότερο. Φάση, έτσι όπως είναι με το αριστερό του, έχει στρωθεί στο πόδι που λες τώρα πάει στο γάμα. Γιατί το κάρφωσε, δεν υπάρχει. Χειρότερο είναι του Πλατέλα. Του Πλατέλα είναι χειρότερο, γιατί ο άλλος έχει και την πίεση. Είναι κοντά στο τερματοφύλακα. Αυτό που η μόνη μου ένσταση είναι το εξής, ότι εκεί επειδή έχει κουραστεί κιόλας ο Διαμαντόπουλος και φαίνεται. Έχει κάνει και ένα σπριντ και έχει καλύψει σε κάποια φάση. Mm. Όπως και ο Πλατέλας. Έχει κάνει ένα σπριντ να καλύψει τον Τζανακάκη, νομίζω. Και το κρατάει όμως στο 85-84. Αλλά εκεί που βάζει τον Καπνίδη και βγάζει τον Μπασά, νομίζω είναι η λάθος αλλαγή του Σπανού. Γιατί? Για δύο λόγους. Ένα, γιατί έχει παραδώσει πνεύμα ο Διαμαντόπουλος, δεν μπορεί να πιέσει πάνω, γιατί πίεσε πάρα πολύ πάλι χθες. Και το δεύτερο, πραγματικά ο Πασάς,
ρε φίλε, είναι η δεύτερη φορά που το κάνει. Αυτό το εκπληκτικό σπριντ που κολλάει την μπάλα στα πόδια και του περνάει όλου. Το κάνει και στα Τρίκαλα. Που κάνει το shootout στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Τώρα κερδίζει το πέναλτι. Στην ουσία αυτό το κερδίζει. Γιατί ο Πλατέλας μετά είναι μόνο με την εστία. Την τσιμπάει βέβαια πολύ ωραία ο Πλατέλας, έτσι. Αλλά εγώ δεν θα βγάζα τον Πασάκη. Γιατί μετά μου φάνηκε ότι ο Άρης, παρόλο που βάζει γκολ ο Άρης, έτσι, και κερδίζει το τέλος. Αλλά είναι χάρη στην ωραία πάσα που βγαίνει την. Ποιο του κάνει την πάσα. Για ποιο λες τώρα. Στον γκολ στο τρίτο. Ο Ντούνης. Όχι, ο Ντούνης κάνει την πάσα στον Πλατέλα. Βγαίνει ο Ντούνης μόνος του. Ο Ντούνης είναι αυτός που δίνει την πάσα στον Πλατέλα. Ποιος κάνει την κάθετη. Μπορεί να την έχει κάνει και ο Διαμαντόπουλος εδώ μεταξύ. Δεν θυμάμαι ποιος την έχει κάνει. Αλλά στο πρώτο γκολ του Ντούνη την κάνει ο Εντζόγλου. Στο τρίτο γκολ, λέω εγώ. Θα το δούμε. Mm. Για να το καταλάβουμε. Μου φάνηκε ότι η ομάδα δεν πατούσε καλά με τους δύο ψηλά. Αυτή την αίσθηση είχα. Θα μου πει κάποιος, μεγάλε. Τον έβαλε στο 81 και στο 88 κέρδισες. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το αποτελέσματος. Έχει σηκώσει και το Στεφάνοβιτς. Κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό του να βάλει και το Στεφάνοβιτς. Γενικότερα αφιταλαντεύτηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω, χθες ο προπονητής. Γιατί έβλεπε ότι πολλοί παίκτες ήταν σε μέτρια μέρα. Και με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τώρα μην πάμε, το πάμε πολύ μακριά. Το Μουμίν, τον καλύτερο παίκ του Άρη μέχρι στιγμής, νομίζω, σε απόδοση και σε διάρκεια και σταθερότητα. Ο οποίος έβγαλε κούραση χθες. Ναι, δεν κακό, έβγαλε κούραση το παιδί. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Παιδιά, εντάξει, να πούμε και κάτι. Okay, είναι γενικά καλοί ποδοσφαιριστές αυτοί που έχει ο Άρης φέτος, αλλά είναι και κάποια παιδιά τα οποία είναι στη Β' Εθνική. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι παίκτες των 700 και 800 χιλιάδων που έχει την απέτηση κάθε Σαββατοκύριακο να πετάνε, που και πάλι δεν πετάνε κάθε Σαββατοκύριακο. Είναι συγκεκριμένα παιδιά τα οποία θα έχουν και τα down τους. Δεν γίνεται κάθε εβδομάδα να είναι η καλύτερη του γηπέδου. Απλά εγώ ξαναλέω ότι αυτό το μόνο που με ενόχλησε είναι ότι στο πρώτο 25 λεπτό έχω την αίσθηση ότι μπήκανε και είπανε είμαστε ο Άρης, έλα μωρέ ποιος Εργοτέλης αυτή τώρα. Αυτή η κακιά νοοτροπία, ρε παιδί μου, συνήθως με όλο το σεβασμό στον Εργοτέλη, με τις μικρομεσαίες ομάδες που υπάρχει πάντοτε και πρέπει να ξεριζωθεί, γιατί έτσι δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Αν και με την Καλυθέα υπήρχε αντίπαλο αυτό. Και ειδικά έναν αντίπαλο ο οποίος μεσοεπιθετικά είναι πολύ καλός, δεν είχε κερδίσει και ήξερε ότι θα προσπαθήσει στο γήπεδό του να παίξει μπάλα όπως κάνει ακόμη και εκτός έδρας. Και επειδή ακριβώς η ομάδα δεν προετοιμάστηκε έτσι να αντιμετωπίσει τον Εργοτέλη, σου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι έπαιξε, ειδικά στο πρώτο 25 λεπτό, 30 λεπτό, με αυτόν τον τρόπο που έπαιξε. Μετά το 30 λεπτό γύρισε. Ναι, μετά το 30 λεπτό δεν ήταν. Διορθώθηκε λίγο η κατάσταση. Ο Διαμαντόπουλος την έκανε την κάθετη, όντως. Ναι. Άρα αν τον είχε βγάλει, δεν την είχε κάνει την κάθετη. Κύριε Τζαλτίδη. Εγώ όπως είπα, λέω για τη γενικότερη απόδοση. Ο Διαμαντόπουλος, ο οποίος για μένα μου δίνει περισσότερα από όσα περίμενα. Εντάξει, είχε πολύ ψύχρεμη εκτέλεση του πέναλτι. Πάρα πολύ. Εγώ το λέω. Περίμενα λιγότερα πράγματα. Το παιδί. Εντάξει, δεν είναι ο καλύτερος σκόρερ του πλανήτη. Το βλέπουμε. Και παιδιά, αλλά ποιον θέλετε να σκοράρετε το Σάββατο με την Παναχαϊκή, ναι. Πείτε μου να τον κάνω συνέντευξη στην Άρης, είσαι. Γιατί μια ερώτηση στο Διαμαντόπουλο ήταν γενικότερα πάνω στην κουβέντα. Δημήτρη, εκτελείς και τα πέναλτι, έτσι δεν είναι? Οπα. Μια ερώτησή μου. Και μου λέει, ναι, συνήθως εγώ τα εκτελώ και στον Άρη ο πρώτος που, εφόσον είμαι μέσα στο παιχνίδι, λέει, εγώ εκτελώ τα πέναλτι, γιατί μα δεν έχω στάδιο θέμα να το κάνω. Δεν με φοβίζει, ρε παιδί μου, και να ορίστε. Πάρε το πέναλτι σου, πάρε και το γκολάκι σου. Μια χαρά. Η ομάδα πήρε μια πολύ σημαντική, λοιπόν, νίκη. Όπως επίσης θα πάει, κάνουμε μια μνήμα. Ναι. Γιατί έγινε πολύ κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είπε και κάποια πράγματα και ο Σπανός, κάποιες ατάκες στη συνέντευξη τύπου, για την στάση που επέδειξε μπαίνοντας στο παιχνίδι ο Ντούνης. Δεν είχε παίξει μέχρι στιγμής. Ήταν εκτός. Έχει θεματάκια από πέρσι με οφειλόμενα, με τα λοιπά. Και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, έτσι όπως πρέπει να μπαίνει, κατά την προσωπική μου άποψη, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί, για να δείχνει στον προπονητή του ότι εγώ είμαι εδώ, συνεχίζω να δουλεύω και μπορείς να με υπολογίζεις περισσότερο. Και νομίζω ότι τώρα θα είναι άδικος ο Σπανός εάν δεν τον υπολογίσει λίγο παραπάνω. Ναι. Διότι του έδειξε ότι μπορεί. Και αυτό που είπε στη συνέντευξη τύπου... Ο Ντούνης και ο Κάσο, τη μεταξύ, είναι η κουβέντα που κάναμε την Παρασκευή, έτσι. Οι παίκτες αυτοί. Και αυτό που είπε στην συνέντευξη τύπου, ότι με κάποιους παίκτες
Οκ, αλλά με κάποιο όρο σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εντάξει. Λίγο πολύ καταλάβατε σε ποιον απευθυνόταν η σπόντα αυτή και η ατάκα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Για πες. Τι είπε στη συνέντευξη για βοήθεια. Ότι. Τώρα με τη σπόντα, με τη λέξη σπόντα κατάλαβα, επειδή ξέρω και δύο πράγματα παραπάνω. Αλλά τι είπα ακριβώς. Ότι με κάποιους παίκτες. Ότι με κάποιους παίκτες σηκώνω τα χέρια ψηλά. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Να πω το όνομα ή όχι. Να μην το πω. Εντάξει. Δεν το λέω. Νομίζω ότι εσύ δεν το λέω. Δεν το λέω γιατί προφανώς δεν ήθελα να το πει και ο ίδιος ο προπονητής, ναι. Και γι' αυτό δεν το ανέφερα και γι' αυτό δεν το αναφέρω. Γιατί υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να το συνεφέρεις αυτό το παίκτη, αν και εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να γίνει ειδικά με το συγκεκριμένο. Ναι. Αλλά όχι γιατί βλέποντάς το καθαρά αγωνιστικά, αναφέρομαι περισσότερο σε θέμα χαρακτήρα και. Θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την εικόνα του στο γήπεδο. Να σου πω όμως κάτι. Ο κόσμος όμως στέκεται πάντα μόνο στο όνομα. Γιατί δεν βάζεις αυτόν. Και είδα πάρα πολλούς να αναφέρουν διάφορα ονόματα παιχτών. Δεν θα πω τώρα συγκεκριμένα. Μάλιστα κάποιοι δεν ξέραν καν ότι είναι κάποιοι τραυματίες. Ναι. Ή δηλωμένοι τραυματίες τέλος πάντων. Εκτός αποστολής δηλαδή. Και λένε γιατί δεν έβαζε τον τάδε. Αντί να πω τον Παυλίδη που δεν υπήρξε κανένα περιστατικό και κανένα επεισόδιο με το παιδί ποτέ. Έτσι. Ενώ ήταν εκτός αποστολής. Δηλαδή πώς θα τον βάλεις όταν είναι εκτός αποστολής. Τον φέρεις στη Θεσσαλονίκη. Στη θέση του Κάσου εννοώ. Ναι. Υπήρξαν πάρα πολλές αναφορές σε πολλά ονόματα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από το 22 μέχρι το 50 που σκόραρε, 53 που σκόραρε ο Ντούνης. Θα πρέπει λοιπόν πριν ξεφωνήσουμε εντός εισαγωγικών για τις επιλογές που έχει ο προπονητής, να γνωρίζουμε και το τι γίνεται στην προπόνηση, ναι. Να ξέρουμε και πολλές παραμέτρους και δεν είναι και υποχρέωση όλων να ξεκατηνιάζεται η ομάδα. Εννοείται. Σε άμα δημόσια θέλει θέα. Ο προπονητής να πει, νομίζω θα το πει γιατί από ό,τι μας έχει δείξει τουλάχιστον με τις δηλώσεις του και το πώς τοποθετείται, δεν έχει για θέματα. Αν κρίνει ότι πρέπει να πει κάποια πράγματα, θα τα πει. Καταρχήν είπε για επεισόδιο με τον Ντούνι, από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε μετά από ένα. Τι, πώς το είπε, δεν είπε επεισόδιο, είπε. Μετά την ένταση που είχαμε, προφανώς ο Ντούνις πήγε και του είπε: γιατί δεν παίζω. Αυτό εικάζω εγώ. Ναι, έχει πάει όντως. Αυτή την εικασία κάνω. Του είπε: γιατί δεν παίζω. Του είπε με πολύ ωραίο τρόπο, όχι με, ναι, με άσχημο μα τρόπο. Μα δεν κακό. Νομίζω ότι μου αρέσει κιόλας εμένα. Νομίζω ότι είμαι αδικής κοτς και ότι θα έπρεπε να πάρω περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εμένα μου αρέσει κιόλας όταν ένας ποδοσφαιριστής. Και ο Καπνίδης έχει πάει. Και ο Καπνίδης έχει πάει. Δηλαδή, καταρχάς, η πόρτα του προπονητή είναι πάντοτε ανοιχτή στους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι κάποιος απρόσιτος, απόμακρος, ο οποίος λέει: αυτή είναι η απόφασή μου και άμα γουστάρετε, άμα σας αρέσει, άμα σας αρέσει, φεύγετε. Ναι. Δεν είναι τέτοιος προπονητής. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ τουλάχιστον από ό,τι μου δείχνει. Θα το κουβεντιάσει, θα μιλήσει, θα σε παροτρύνει, θα σου πει. Και ως όνομα, με όλο τον σεβασμό, δεν έχει. Ακόμα το ειδικό βάρος. Ακόμη και αν πάρει μια απόφαση να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλον στη θέση ενός άλλου προσβεστή, θα πιάσει τον παίκτη και έχει τύχει. Έχει συμβεί αυτό το πράγμα να του πει ότι δεν σε βάζω για αυτό και αυτό το λόγο, θα χρησιμοποιήσω αυτόν γιατί θεωρώ ότι σε αυτό το παιχνίδι ταιριάζει περισσότερο. Δηλαδή. Okay. Εντάξει, παιδιά, και ο Σπανός είναι ο προπονητής. Και επειδή γενικότερα υπάρχει μια για τον Κάσο, για παράδειγμα, βλέπω ότι και λέτε και γράφετε γενικότερα γιατί επιμένει. Ορίστε, παιδιά, τον άλλαξε το ημίχρονο. Ο άνθρωπος κατάλαβε, δεν, το διόρθωσε, έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο τον Ντούνι και του βγήκε. Δεν είναι δογματικός. Δεν... Ξέρεις από που παρασύρεται ο κόσμος πάρα πολλές φορές. Δόξα τω Θεώ, ο Δελεζής με τον Σόουζα πάνε καλά. Είχαν προβλήματα και αυτοί προχθές. Αλλά σε γενικές γραμμές πάνε καλά. Αν δεν πήγαινε καλά ο ένας από τους δύο, θα έβλεπες ότι θα υπήρχαν πολλά, μα πάρα πολλά μηνύματα γιατί δεν παίζει ο Μαραγκός. Να. Όχι γιατί κάποιος είναι φίλος με τον Μαραγκό ή παίρνει Χαρτζηλί και οτιδήποτε άλλο. Επειδή ο Μαραγκός έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις και το σύνολο του κόσμου του Άρη και τον αγκάλιασε και τον συμπάθησε από τις τοποθετήσεις αυτές που έκανε τις δημόσιες στο παιδί. Γιατί είπε και μια αλήθεια, δεν είπε κάτι ψέματα, ούτε για να γλύψει είπε τίποτα. Όντως ο Μαραγκός, ξέραμε όλοι. Όταν ακόμα έπαιζε στη Βέρα και πριν πάει στον Πλατανιό, ότι είναι Αριανός. Επειδή λοιπόν έκανε αυτή την τοποθέτηση, αμέσως σε μια μερίδα του κόσμου έκανε κλικ. Αν λοιπόν δεν πήγαινε καλά ο Δελιζής ή ο Σόουζα, θα βλέπεις πάρα πολλούς να λένε γιατί δεν μπαίνει το Αριανάκι το και δεν βάζει το Αριανάκι το Μαραγκό. Δεν είδαν την προπόνηση για να δουν πώς πάει ο ένας, πώς πάει ο άλλος, επειδή είπε αυτό το πράγμα. Το ίδιο γίνεται με κάποιους άλλους παίκτες. Στα extreme και στην επίθεση. Είναι συμπαθείς στον κόσμο. Κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
Εντάξει, ναι. Δεν αξιολογούν λοιπόν την όποια απόδοση μπορεί να έχει ο ένας ή ο άλλος. Συμβαίνουν πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, των προπονήσεων, της αναστροφής, της καθημερινότητας. Τα οποία ο προπονητής πρέπει να τα φιλτράρει, να τα διαχειριστεί. Και να σου πω και κάτι. Αυτή είναι και η δουλειά του, βέβαια. Και αν κάποιο παίχτης, παιδιά, έχει ξενυχτήσει την Τετάρτη, παράδειγμα, και τον έχει πιάσει ο προπονητής, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε ούτε εμείς ούτε εσείς. Για να τον αποκλείσει από την αποστολή. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται γενικώς η ομάδα να γίνεται βούκινο. Προφανώς και έχει κάποιο λόγο, δηλαδή να σας πω κάτι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία ζωής που έχει ο Σπανός. Δηλαδή αν θέλουμε εμείς να ανεβεί ο Άρης 10 φορές, θα το στείλει 100. Είναι το στοίχημα ζωής. Τελείωσε. Δηλαδή εγώ σου λέω ανεβαίνει και την άλλη μέρα που ανεβαίνει τον διώχνει ο Άρης. Έχει κλείσει ομάδες για 10 χρόνια. Ναι, έχει μετά την δυνατότητα να το κεφαλαιοποιήσει αυτό το πράγμα. Φυσικά. Φυσικά. Δηλαδή να κάνει κάτι το οποίο είναι εις βάρος του, για ποιο λόγο. Για να παίξει ο Κάσος και να, ο Πασάς και okay, προφανώς και έχει και στο δεύτερο και κάποιες συμπάθειες και ο προπονητής. Θεωρείται ότι όλοι οι προπονητές έχουν. Μπορεί να του κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Και βλέπει και ο προπονητής, παιδιά, πέρα από τον γκολ, βλέπει και πέντε πράγματα παραπάνω. Θα καθίσει, θα δει το μάτς μία και δύο και τρεις φορές. Θα το αναλύσει. Ο Ντούνις θα καλύτερο από τον Κάσο. Θα δει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Μα εννοείται ότι. Και τον γκολ το πρώτο είναι όλο δικό του. Κάνει και ωραία πάσα ο Ιντσόκλου, βέβαια, γρήγορη. Ναι, ναι. Αλλά είναι όλο δικό του γκολ. Και το τρίτο γκολ είναι δική του κίνηση. Έτσι. Εντάξει, έχει χάσει είναι πάρα πολύ καλά. Έχει χάσει ευκαιρίες. Μεσοεπιθετικά ήταν πολύ καλός. Είναι πολύ καλύτερος. Στο κομμάτι το ανασταλτικό είναι καλύτερος από τον Κάσο. Δεν είναι. Όχι. Δεν και, χθες ο Κάσος ούτε Κάσος ήταν καλός. Χθες. Τίποτα δεν ήταν. Γενικότερα, χθες δεν ήταν στο πνεύμα. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρει ο προπονητής από πριν. Είναι πιο αθλητικός παίκτης ο Κάσος, έχει πιο περισσότερα τρεξίματα, ασφαλώς. Ξέρεις που φαίνεται επίσης του Κάσου, φίλε, ότι είναι εκτός. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρω πράγματα. Το παιδί κάτι είχε πριν. Κάτι τον απασχολούσε. Αυτό που πάει και κάνει στο 15, το μαρκάρισμα που κάνει που παίρνει κίτρινο. Ναι, κλουτσιά. Να σου πω κάτι. Μου εγγυάται κανένα σε μένα ότι μου βγάζει κόκκινο άλλο εκεί. Ναι, είναι. Τι να, είναι δεν ήταν, είχε καθαρό μυαλό. Ήταν μπράβο, ήταν αψυχολόγητο χθε. Εντάξει. Έτσι, ένα κακό μάτσερ, παιδί μου. Το παιδί. Να μην το σταυρώσουμε τώρα. Έκανε ένα κακό μάτσερ. Έτσι. Είναι ένα παιδί όμως το οποίο είναι εργάτης, είναι αθλητής καλός, είναι παιδί το οποίο έχει ακούει τον προπονητή του γενικότερα, δεν είναι από τα παιδιά δηλαδή που ούτε θα δυσφορήσει και πιστεύω ότι σε κάποιο άλλο παιχνίδι, αυτό που δεν έβαλε στο πρώτο ημίχρονο θα το βάλει και θα βοηθήσει την ομάδα ανάλογα και με τον αντίπαλο και τις επιλογές του προπονητή. Θα πούμε αρκετά πραγματάκια και στο δεύτερο κομμάτι, το θα επιστρέψουμε σε λίγο, θα πάμε και σε ένα ποδοσφαιριστή του Άρη. Έχουμε ένα προγραμματισμένο ραντεβού με το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Θα τον ακούσουμε για να μας πει και από την πλευρά του ποδοσφαιριστού πώς ζέσαι αυτό το τρελό παιχνίδι χθες στο Παγκρίτιο. Επιστρέψαμε, είμαστε πλέον στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο μετά τη συνέντευξη θα διαβάσουμε τα μηνύματα που έχουν έρθει και αφορούν όλα το χθεσινό παιχνίδι με τον Εργοτέλη και την νίκη του Άρη. Αφού θα πάμε σε πολύ λίγο να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προσκεκλημένο μας για να μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι. FM και αν αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 θυμίζω είναι η επικοινωνία μας με την εκπομπή ομάδα. Να πω ότι είχε ρεπό σήμερα έτσι για το ρεπορτάζ και θα επιστρέψει αύριο στις προπονήσεις για να αρχίσει την προετοιμασία της για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Παναχαϊκή που θα είναι και κουτσουρεμένη κατά μία μέρα, καθώς του Άρης παίζει Σάββατο με την Παναχαϊκή. Άρα την Παρασκευή θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του. Θα δούμε τι γίνεται με Παυλίδη και Μπούρμπο, τους δύο παίκτες δηλαδή που έμειναν εκτός. Νομίζω ότι θεωρητικά και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι αυτό, προσθέτοντας ακόμη δύο επιλογές στον προπονητή για να αποφασίσει αν θέλει να κάνει κάποια διορθωτική κίνηση στην ενδεκάδα. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, εννοείται. Για το τραγούδι του Petway, τι. Το τραγούδι του Petway. Δεν είναι στα μπουζούκια. Ναι. Άρα τι, μας το λέει ότι σταμάτησε δηλαδή. Εντάξει, να σταματήσουμε κι εμείς να ασχολούμαστε. Προφανώς όταν πηγαίνεις τώρα, θα μου πεις και ρεπό τώρα ο άνθρωπος. Εντάξει, είμαι και διακοπή. Ναι, αλλά έψαχνε εδώ πριν, λέει, επειδή πρέπει να ηρεμήσω, λέει τώρα, μήπως σου έρθει κανένα καλό μπουζούκι. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας. Το παιδί δεν μπορεί πλέον, φαίνεται. Ο ίδιος το είπε. Δεν είναι δηλαδή κάτι το λέμε εμείς. Όταν φτάνει στο σημείο να το λέει ο ίδιος ότι πρέπει να σταματήσω, ας γίνει. Όχι, 5-0-6.
Ο Εφτάδο τώρα το θέμα Άρη είναι η βοηθή με υγιεινή ο Ακεροθέν γκολ με τρίκολα 2 offside. Χθες 3 offside και πέρσι ο Σπανός νίξε 3-2 τον Κόνια από 1-2, 3-2. Α, και πέρσι το έκανε δηλαδή. Και σκέψω ότι και ο Σπανός με τον Απόλλωνα σε σχέση τώρα με τον Άρη μετά τις 4 πρώτες αγωνιστικές ήταν μείον. Είχε μια ισοπαλία πέρσι. Ενώ τώρα έχει 4-4 το απόλυτο με τον Άρη. Mm. Πέρυσι στο αντίστοιχο διάστημα ήταν 2 βαθμούς μείον. Γιατί είχε κάνει 3 νίκες, αλλά είχε κάνει και μια ισοπαλία. Ο 5-0-6 λέει: δεχόμασταν φάσεις όπως με Πανιόνιο. Λάθος τοποθετήσεις, όχι σωστές βοήθειες, έλλειψη συγκέντρωσης. Το μάκι σαν τον καημένο τον Γκάσο. Ο 5-0-6. Όντως. Τέλος πάντων. Αυτά θα συμβαίνουν, θα υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές, ποδόσφαιρο είναι. Θα υπάρχουν και καλές και κακές εμφανίσεις. Όταν όμως μπορείς και καταφέρνεις και γυρίζεις ένα 2-0 με μια κακή εμφάνιση στον πρώτο ημίχρονο και στο τέλος της αναμέτρησης έχεις κερδίσει 2-3 εκτός έδρας. Το πρόσημο είναι θετικό, τι ακάνουμε. Εννοείται. Και πάμε να συζητήσουμε έτσι αυτό που εμείς είδαμε εκ του μακρόθεν και από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Πώς το έζησε ένας από τους παίκτες, τους πρωταγωνιστές της χθεσινής αυτής αναμέτρησης. Τον Γιώργο τον Βαλεριάνο. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είσαι καλά? Καλά, εσείς? Τώρα πες, είμαστε μια χαρά. Μπήκε λίγο η καρδιά μας στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήρθε στη θέση της στο τέλος. Έτσι. Εμείς το είδαμε έτσι σαν ένα... Και θέλω να μείνουμε λίγο. Ξεκινώντας από το πρώτο ημίχρονο. Ένα τρελό πρώτο ημίχρονο με μια ομάδα που παίζει έτσι ένα ιδιαίτερο ποδόσφαιρο και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη, τουλάχιστον στη football league, που να παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Εργοτέλης. Θα έλεγα πως από την αρχή της εβδομάδας εμείς ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα η οποία της αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα, με κινήσεις άναρχες εντός εισαγωγικών. Πήγαμε να τους αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είχαμε σχεδιάσει, αλλά το κάναμε, θα έλεγα, σε ένα αργό τέμπο. Ναι. Και αυτό μας δυσκόλεψε ακόμα περισσότερο. Ναι. Δηλαδή είμαστε λίγο πίσω στις φάσεις, εννοείς, ένα κλικ πιο πίσω λογικά. Δεν, η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν γενικά καλά, απλά πήγαμε να προσαρμοστούμε σε αυτούς πάνω για να τους αντιμετωπίσουμε και αυτό που κάναμε δεν το κάναμε καλά. Οπότε ναι, δώσαμε ακόμα περισσότερους χώρους και φάνηκε τόσο μεγάλη η τρύπα, θα έλεγα. Ναι. Ό,τι κάνατε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκατε στο παιχνίδι. Αυτό που έπρεπε να κάνετε δηλαδή από το πρώτο λεπτό και αυτό το οποίο δουλεύατε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, το κάνατε από το 46 και μετά. Ναι, έτσι ακριβώς. Στο δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι δεν είχαμε περιθώρια. Ξέραμε όλα τα παιδιά στα ποδήλατα ότι είπαμε ότι δεν θα τελειώσει το μάτς αν δεν έχουμε πάρει 3 πόντους. Ναι. Ήταν δεδομένο αυτό. Ναι. Και το καλό είναι ότι εγώ κοιτώντας τα παιδιά, το έβλεπα στα μάτια του καθενός ότι το μάτς αυτό θα τελειώσει με εμάς νικητές. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει πίστη, υπάρχει και η φιλοδοξία φυσικά, αλλά και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες της ομάδας και προσωπικά του καθενός. Έτσι είναι, Γιώργο? Έτσι είναι. Και αυτό που θέλω να πω κι εγώ είναι ένα συγχαρητήριο, ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά. Να. Και στα 19 που ήμασταν εκεί. Γιατί νομίζω ότι η ομάδα αυτή είναι δύσκολα θα χάσει φέτος. Και να χάσει, θα χάσει και θα το έχουμε ευχαριστηθεί, πώς να σου το πω. Θα έχουμε δώσει και την ψυχή μας. Και αν ο άλλος είναι καλύτερος, μπράβο του. Ναι, εντάξει, οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν σε όλα τα παιχνίδια. Λογικά, κάποια στιγμή μπορεί να στραβώσει και ένα αποτέλεσμα. Και αυτό στο ποδόσφαιρο είναι. Ναι, έτσι. Έλεγα εγώ και δεν ξέρω αν συμφωνείς, Γιώργο, ότι έτσι όπως κέρδισε ο Άρης, με τον τρόπο δηλαδή αυτόν, τα ωφέλη μπορεί να είναι πιο πολλά στο εσωτερικό της ομάδας, σε εσάς δηλαδή που καθημερινά περνάτε και αρκετές ώρες μεταξύ σας και με τον προπονητή, από το να κερδίζατε έτσι με ένα 0-1, 0-2, με ένα χαλαρό, εύκολο σβηστό που λέμε 0-2. Έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι το χθεσινό μάτς μας έμαθε πολλά. Βασικά καταλάβαμε πόσο μεγάλες ικανότητες μπορεί να έχουμε σαν ομάδα, έτσι. Ναι. Γιατί ήταν ένα μάτι το οποίο στο πρώτο μήχρονο φαινόταν χαμένο. Πραγματικά φαινόταν χαμένο. Και περισσότερο από τις δικές μας αντιδράσεις. Ναι. Και το ότι μπορούσαμε και αλλάξαμε, όπως λένε όλοι, το διακόπτη, σημαίνει πολλά.
Ναι, ναι, δεν έχεις άδικο. Πάντως, φάνηκε, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι εκτός από τη λάθος προσέγγιση τακτικά σε σχέση με αυτό που προετοιμαστήκατε, φάνηκε λίγο ότι σαν να το πήρατε λίγο και αφιψηλού το παιχνίδι, με την έννοια ότι εντάξει, κάνει η ομάδα 3 στα 3, είχε καλή ψυχολογία, ίσως να υποτίμησε δηλαδή κιόλας λίγο τον αντίπαλο. Γιατί το είπε και ο προπονητής σου συνέντευξη τύπου μετά, ότι τα μάτς δεν τα κερδίζεις πριν ξεκινήσουν. Νομίζω ότι δεν το πήραμε αφιψηλού. Νομίζω απλά ότι ο Εργουτέλης στις πρώτες 3 φάσεις έκανε 2 γκολ. Ναι. Εμείς είχαμε μια ευκαιρία, αν δεν κάνω λάθος, στο 1-0. Ναι, με τον Κάσο. Μπράβο. Η οποία δεν έγινε γκολ. Μετά, στην επόμενη φάση, εμείς ουσιαστικά δεχτήκαμε τον γκολ. Είχαν και κάποια θέματα με κάποια offside που εμείς δουλέψαμε πάνω στο offside ώστε να βγούμε στην κόντρα, γιατί ξέραμε τα παιδιά του Εργοτέλειου ότι παίζουν το offside. Ναι. Δεν μας βγήκε η φάση, άρχισα είχαμε εκνευρισμό. Αλλά όχι σίγουρα αφιψηλού. Μπορεί να μας βγήκε ο εκνευρισμός, ναι. Βιαζόμασταν και είχαμε λάθος επιλογές. Mm-hmm. Το μόνο καλό είναι ότι μπήκαμε στα βοητήρια, το συζητήσαμε μεταξύ μας, με τον προπονητή μας, με τον Μυροφορίδη. Mm-hmm. Μας είπε ότι αυτό το match το γυρνάνε μόνο πρωταθλητές. Κάτι ήξερα. Mm-hmm. Είναι μια ακόμη νίκη μετά από αυτή, με τον τρόπο που ήρθε στα Τρίκα, αλλά είναι και μια πολύ δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ανταγωνιστικότατη ομάδα, και νίκες, μηνύματα προς γενικότερα τους υπόλοιπους και τη Football League ότι ο Άρης φέτος δεν αστειεύεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα με τις ομάδες που όλοι υπολογίζουν ότι είναι φαβορί, π.χ. Όφη δεν πέρασε από τα Τρίκαλα. Ναι. Εμείς περάσαμε. Ήδη τα Τρίκαλα έχουν κόψει βαθμούς ουσιαστικά από μια ομάδα η οποία διεκδικεί τη άνοδο. Εσύ μπορούσες και πέρασες, είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μια μέτρια εμφάνιση. Η χθεσινή στο δεύτερο μήχρονο θεωρώ ότι ήταν ολοκληρωμένη, δεν μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο. Είχες ευκαιρίες και πολύ περισσότερα γκολ. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάντως φάνηκε και ότι ο Άρης, Γιώργο, του ταιριάζει πιο πολύ νομίζω το κοντρολαρισμένο παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να πάει σε ένα σετ παιχνίδι, αυτό που έχει διδαχτεί, που έχετε διδαχτεί από τον προπονητή σας, του ταιριάζει μάλλον περισσότερο. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι η ομάδα επειδή έχει δουλέψει σε ένα πλάνο βασικό, να έχουμε την μπάλα, να γυρνάμε την μπάλα, να μας αρέσει να έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας, να έχουμε κάποιους αυτοματισμούς. Όπως είπα και πριν, επειδή το πρώτο μήχρονο πήγε στραβά σε όλα του, έπρεπε κάτι να αλλάξουμε. Ναι. Έπρεπε να βγάλουμε περισσότερα τρεξίματα σίγουρα, έπρεπε να βγάλουμε περισσότερη επιθετικότητα στην άμυνα, να ανεβούμε πιο ψηλά. Αυτό έχει κάποιο ρίσκο που κάποιες φορές, όχι τις περισσότερες φορές στους αγώνες, εμείς δεν το παίρνουμε, δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Αυτό έπρεπε να το κάνουμε όμως. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από το παιχνίδι μας και αυτό για μένα μεγαλώνει την νίκη. Γιώργο, τι λες το βοηθό στη φάση του πρώτου γκολ που δίνει το φάουλ αυτό, ενώ δεν ακουμπάς καθόλου τον αντίπαλο? Στην αρχή δεν το πίστευα. Όταν, δηλαδή, σφύριξε, πήγε να ξέρει για κόρνερ, παιδί μου. Ναι. Βλέπω ξαφνικά ότι δίνει φάουλ, αφού ούτε το παιδί το άλλο δεν πράγμα το κατάλαβε. Μα κόρνερ ζήτησε. Ο αντίπαλος ζήτησε κόρνερ. Δεν μπορούσα να του πω τίποτα γιατί μου λένε να μην μιλάω. Ναι. Θα τα έχουμε αυτά, λένε. Ναι, θα υπάρχουν τέτοια πράγματα. Γενικότερα υπήρξε πολλή κουβέντα και για τη διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι. Νομίζω άλλη μια φάση είναι με σένα στο κόρνερ του αντιπάλου. Νομίζω εκεί που σε σήκωσε ο αντίπαλος και δεν έδωσε το φάουλ, έτσι. Γενικότερα δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Πριν και 3 offside. Στην επόμενη φάση πήραμε και κάρτα εμείς. Ναι. Μετά από αυτό που λες. Όντως. Και είναι και το γκολ που προέρχεται από ένα φάουλ το οποίο δεν υπήρχε ποτέ. Βέβαια, εντάξει, αλλάζει φάση, αλλά δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, εντάξει, υπήρξε αδράνεια της άμυνας του Άρη, αλλά δεν δικαιολογείται να δίνω τέτοια σφυρίγματα. Συνήθως αποστημένες φάσεις γίνονται όλα. Τα περισσότερα βασικά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τέλος καλό, όλα καλά και νομίζω ότι καλύτερα που ήταν 0-2, η αλήθεια είναι, γιατί μπήκαμε πολύ δυνατά. Κατάλαβες πώς το λέω. Ναι. Ξέραμε ότι δεν υπάρχει περιθώριο. Τέλος, τελείωσε. Έχεις 45 λεπτά να δώσεις ό,τι έχεις. Και το μάτσο από τη στιγμή που μπόρεσες και έβαλες ένα γκολ γρήγορα ουσιαστικά, έδειχνε ότι θα γυρίσει.
Όχι ότι δεν μας άρεσε, αλλά την άλλη φορά μήπως θέλετε να μπείτε από το πρώτο ημίχρονο για να μην έχουμε. Να μην πάμε για, καμία εξέταση για να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το αντέξουμε. Οφείλουμε να σας πούμε ότι έχετε φάει πολύ πινελίκη στο πρώτο ημίχρονο. Μετά όλα καλά, όπως λες και εσύ. Το ξέρεις, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Απλά θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να μπαίνει λίγο πιο συγκεντρωμένος, γιατί νομίζω ότι και σε άλλα παιχνίδια μπήκε έτσι ο Άρης. Και στο κύπελο με τον Πανιόν, βέβαια, μιλάμε για μια άλλη κατάσταση. Και με την Καλλιθέα θεωρώ ότι δεν μπήκαμε τόσο καλά. Βέβαια, απ' την άλλη, στα Τρίκαλα, ακριβώς γιατί ήταν το μάτς που όλοι λέγαμε πάμε εκεί, είναι κομβικό, πάμε εκεί, είναι καλό, είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Εκεί, από το πρώτο λεπτό, το πρώτο πεντάλεπτο μάλλον, γιατί στο πρώτο πεντάλεπτο ήταν λίγο, ο Άρης έδειξε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος από τη στιγμή που η ομάδα έχει το απόλυτο. Κάτι σημαίνει αυτό. 100%. Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Είναι όλα ασάθμιτοι παράγοντες οι οποίοι δεν ξέρεις πώς μπορεί να είναι ο παίκτης σου στον αγώνα. Μπορεί όλη την ομάδα στην προπόνηση να πετάει και στον αγώνα να μην κάθεται κάτι καλά. Mm-hmm. Δεν μπορείς να... Είμαστε άνθρωποι. Εμείς δεν μπήκαμε καλά όλη η ομάδα. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο μπορέσαμε και αλλάξαμε όλα τα παιδιά την εικόνα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπήκε και ο Μάρκος, ο οποίος άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Ναι. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είπα ότι η ομάδα απαρτίζεται από 19 και είμαστε 25 σύνολο, έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο Άρης έχει πολλές επιλογές. Όπως είπες, βγήκε ένας παίκτης που μέχρι τώρα ήταν βασικός ο Κάσος, μπήκε ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν βασικός και παρόλα αυτά άλλαξε τη ροή του αγώνα. Είναι όντως. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που είτε μείναν Θεσσαλονίκη, είτε ήταν στον πάγκο, που επίσης λογίζονται ως πάρα πολύ καλοί παίκτες για τα δεδομένα της δεύτερης κατηγορίας. Σίγουρα, το να είσαι στο ρούστερ του Άρη θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το πρωτάθλημα έχει 30 αγώνες, θα χρειαστούν σίγουρα όλοι. Και το ότι έγινε αυτή η νίκη έτσι όπως έγινε, με τα παιδιά που μπήκαν και από τον πάγκο και τα υπόλοιπα παιδιά που βοηθήσανε. Νομίζω ότι είναι καλό. Ήταν μια πάρα πολύ καλή νίκη σε όλους τους τομείς. Ναι. Τώρα υπάρχει Παναχαϊκή μπροστά σας, Σάββατο κιόλας, και υπάρχει μια εβδομάδα με 3 παιχνίδια εντός έδρας, γιατί είναι ενδιάμεσα και το μάτς του κυπέλου. Η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής Παναχαϊκή. Ναι, η οποία βέβαια είχε την πρώτη γκέλα, αν μπορεί να το πει κανείς γκέλα, με τον Κεσαμικό, που επίσης έχει ξεκινήσει βέβαια καλά το πρωτάθλημα. Ένα μάτς το οποίο είναι από αυτά που λέμε, Γιώργο, must win το Σάββατο. Θεωρώ ότι είναι ένα ντέρμπι κορυφής βαθμολογικά τουλάχιστον, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα η Παναχαϊκή είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Έχει ένα προπονητή από τη Γάμα, έτσι. Είναι σημαντικό το ότι τα παιδιά έχουν δουλέψει με έναν άνθρωπο αρκετό καιρό. Τους έχουν βγει τα αποτελέσματα στις πρώτες αγωνιστικές. Είναι ψηλά, θα διεκδικήσουν και αυτοί νομίζω ό,τι μπορούν. Αλλά εμείς από τη στιγμή που παίζουμε στο σπίτι μας, θα επιβάλλουμε το ρυθμό μας και θα διαβάσουμε τον αντίπαλο. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα. Βέβαια είναι ψηλά με 3 μάτς εντός έδρας, έτσι. Παίζει και αυτό και εκτός έδρας μια ομάδα της θεωρητικά αδύναμης, που είναι η Καλλιθέα. Εντάξει, δεν είναι ακόμα νωρίς για να δούμε τελικά ποιοι θα είναι ψηλά. Μπράβο, είναι νωρίς. Απλά υπάρχει σίγουρα ο ενθουσιασμός ότι είναι ψηλά στις πρώτες θέσεις. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε το μάτς έτσι όπως πρέπει, θα διαβάσουμε πού πονάνε και θα χτυπήσουμε. Μόνο Έλληνες εκεί, Ναι. Δεν υπάρχει ξένος παίκτης. Είναι μια φιλοσοφία βέβαια, προφανώς λόγω Κατσουράνη έχει επικρατήσει. Εγώ δεν είμαι τον άκρο, εντάξει, είσαι Έλληνας ποδοσφαιριστής τώρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν και οι Έλληνες, να υπάρχουν και οι καλοί ξένοι ποδοσφαιριστές. Αρκεί να είναι καλοί. Αρκεί να είναι και καλύτεροι από τους Έλληνες, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νεανική ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Όπως και ο Εργοτέλης. Έτσι και η Παναχαϊκή έχει νεαρά παιδιά. Έχει πραγματικά πολύ μικρή ηλικία σαν ομάδα. Έχει κάποιους έμπειρους παίχτες, αλλά εντάξει, είναι. Άσε την Παναχαϊκή να ασχολείται μαζί μας. Και όχι εμείς με την Παναχαϊκή, έχεις δίκιο. Ναι. Μετά το 4-4, μετά τις νίκες με τα Τρίκαλα και την χθεσινή, με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε, με αυτή την έτσι, επική ανατροπή,
Περιμένατε περισσότερο κόσμο το Σάββατο κόντρα στην Παναχαϊκή? Είναι και πολύ πρόσφατο βέβαια αυτό που ζήσατε και με την Μπόκα, και θα ήθελα έτσι να μοιραστείς και γι' αυτό τις εντυπώσεις σου. Κοίταξε, επειδή είμαι καινούριος εγώ ουσιαστικά στην ομάδα, ναι. Εγώ από την πρώτη μέρα που ήρθα εδώ όλοι μου λέγανε ότι βάλε, ξέρω εγώ, δώσε την ψυχή σου και θα δεις ότι ο κόσμος θα σας αγκαλιάσει, όλη την ομάδα. Γενικά απλά είναι αυτό που σου είπα πριν, χάσε, αλλά να το ευχαριστηθείς, παιδί μου. Εγώ έδωσα τα πάντα και ο άλλος ήταν καλύτερος. Από τη στιγμή που εμείς σε κάθε παιχνίδι δίνουμε το ψυχή μας, νομίζω ότι φαίνεται. Ναι. Από εκεί και πέρα η ομάδα νομίζω ότι και βαθμολογικά έχει πάρει αυτό που έπρεπε. Εμείς με την Μπόκα, επειδή το είδα, ξέρεις, από την εξέδρα. Ναι, γιατί σου τραυματίζει. Ένιωσα και εγώ, ξέρεις, ότι είμαι φίλαθλος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Έτσι είναι, εντάξει, είναι μεγάλη ομάδα. Τι συζητάμε. Ναι. Εμείς τους θέλουμε όλους δίπλα μας. Να τελειώσουμε αυτό το φετινό. Mm-hmm. Και από το χρόνο το υπόλοιπο. Απλά πρέπει να τελειώσει, ξέρεις, το φετινό πρώτα. Ναι. 17 βαθμούς και ηλιοφάνεια δείχνει Σάββατο στις 3. Δηλαδή θα έχεις και κόσμο, μακάρι, λογικά αρκετό. Να είναι και διψήφιος ο αριθμός που θα έρθει. Ναι. Κοίταξε, για τον Άρη το διψήφιος υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι τίποτα. Απλά ο κόσμος είναι φυσιολογικό στη Γ και στη Β να έχει κουραστεί. Και πραγματικά εμείς που το βιώνουμε με τον Αλέξη και απ' έξω από ως δημοσιογραφικά, βλέπουμε ότι η σπίθα έχει ανάψει πάλι. Και σε αυτό έχετε συμβάλει και όλοι εσείς με τις εμφανίσεις σας. Και δεν λέω τόσο με τις νίκες. Το αποτέλεσμα πάντα μετράει. Κακά τα ψέματα. Ακόμα και με κακή εμφάνιση, όταν κερδίζεις, στον κόσμο αρέσει είναι αυτό. Σημαντικό. Αλλά είναι αυτό το πάθος που βγάζετε, είναι αυτή η δύναμη, είναι αυτό το. Με εξαίρεση το πρώτο ημίωρο χθες. Αυτό το πρώτο στην μπάλα, ρε παιδί μου. Δεν το έβλεπε ο Αριανός πέρσι και νομίζω ότι είναι και από τους βασικούς λόγους που ο Άρης πέρσι δεν ανέβηκε. Φέτος το βλέπει και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η αντίδραση που βγάλατε στο δεύτερο ημίχρονο. Γι' αυτό και λέω ότι εμείς από τη στιγμή που δίνουμε την ψυχή μας, σίγουρα κάτι θα πάρεις. Το να παλεύεις μέχρι το 90 μπορεί να το λέμε όλοι, απλά πρέπει να το δείχνεις. Ότι μέχρι το 90 μπορείς να παλεύεις. Γιατί μέχρι τότε, μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Και όπως είπες εσύ, ο κόσμος μπορεί να έχει κουραστεί από τη Γ και τη Β, αλλά πρέπει να τελειώσει η Β. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα τελειώσει η Β και μετά προχωράμε. Αυτός είναι ο στόχος πλέον. Και πιο εύκολα, θα τελειώσουμε γεμάτο Βικελίδης. Νομίζω ότι το γεμίσει είναι κάτι μαγικό, δεν είναι. Ναι. Δεν μπορώ να το περιγράψουμε. Να σου το πω, δεν μπορώ να σου το περιγράψω, κατάλαβες. Ναι. Τα μηνύματα πάντως αναφέρουν ότι το Σάββατο, εντάξει, σε μια δύσκολη μέρα, είναι Σάββατο με 3 η ώρα, οκ. Okay. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να έρθει, αλλά τα μηνύματα είναι ότι θα υπάρχει πολλής κόσμος το Σάββατο στο Κλεάντης Βικελίδης και μακάρι να πάρετε επιπλέον δύναμη για να πετύχετε. Κλείνοντας έτσι, έχεις κάνει κανένα ευχέλιο, έχεις πάει λίγο στην εκκλησία, δεν ξέρω αν είσαι θρησκός και πώς θα για το τραυματισμό. Να μας πεις, γιατί είχες δύο τραυματισμούς ήδη στο ξεκίνημα της παρουσίας στον Άρη. Παιδιά, τελειώνει η μάτς και φυλάω εικόνες και παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα μου και τη μικρή και λέω όλα καλά, παιδιά. Τελειώνει το μάτς και είμαι καλά και λέω κάτι γίνεται. Γενικά δεν είχες τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχα. Με τη συχνότητα αυτή εννοώ, έτσι, εντάξει, ο ποδοσφαιριστής. Αυτό το πράγμα δεν το ξανάπαθα στη ζωή μου. Εντάξει, όλα για καλό γίνονται. Εντάξει, πάει, τελείωσε. Εντάξει, συνεννοείστε με τον Μπούρμπα από ό,τι κατάλαβα. Όταν έχει ο ένας πρόβλημα να παίζει ο άλλος. Αυτό κατάλαβα εγώ. Τώρα μου είπε ο Χρήστος Γιώργο, δεν μπορώ. Είμαι τραυματίας, οπότε πρέπει να παίξεις εσύ. Ωρα, το καλό είναι ότι ο Άρης έχει επιλογές, Γιώργο, και εσύ και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τις καλύτερες επιλογές έχει και τα καλύτερα παιδιά. Γι' αυτό βγαίνει και αυτό που είπαμε πριν. Όλο αυτό εκεί πέρα πάνω στηρίζεται. Και ελπίζω... Αν πιστεύεις τον διπλανό σου, τελειώνει όλο. Είναι σημαντικό και αυτό που λες. Είναι σημαντικό και ελπίζω να συνεχίσετε με τα θετικά αποτελέσματα, ώστε ο Άρης να φύγει από τη Β' Εθνική και να επιστρέψει εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα προσωπικά. Γεια σας, γεια σας. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Βαλεριάνο. Να σου πω κάτι, έχουμε φιλοξενήσει αρκετά παιδιά. Έχει κατασταλαγμένο παιδί και αυτό. Γενικά όλοι οι χαρακτήρες. Παντρεύτηκε και πολύ μικρός, έχει κάνει και ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο είναι όλη του ζωή, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί όταν γίνεσαι και ειδικά πατέρα σε νεαρή ηλικία. Και είναι και μια διαφορά νομίζω και σχέση με την περσινή χρονιά, όσον αφορά τους χαρακτήρες και το ποιόν των ποδοσφαιριστών, να το πω έτσι. Σημαντικό και αυτό.
το γεγονός ότι τα παιδιά αυτά είναι κατασταλαγμένα, έχουν συνέστηση και του στόχου, αλλά και συνέστηση του σε ποια ομάδα βρίσκονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, μακάρι να έχουμε και άλλα αποτελέσματα όπως τα χθεσινά, γιατί όπως είπες, ακόμα και ένα σβηστό 0-2 μπορεί να μην έδινε την όθηση που δίνει αυτό το αποτέλεσμα με την ανατροπή χθες. Γιατί χθες πλέον δεν υπάρχει αριανός. Ακόμα και ο πιο καχύποπτος και ο πιο αντιδραστικός που να μην πιστεύει ότι η ομάδα φέτος θα ανέβει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ανέβηκε, ούτε ότι πρέπει. Ακόμη. Ναι, εννοείται. Αλλά δείχνεις και βλέπεις. Ξέρετε, το βλέπω ρε εσύ, Αλέξη, και στις αντιδράσεις των άλλων. Ο 779 πάνω σε αυτό λέει. Ναι. Η ομάδα με όλη τη σημασία έχει κάνει όλων των ειδών τις νίκες για να εκθέτει συνεχώς καναπεδάκιδες και δύσπιστους. Οι δικαιολογίες μη στήριξης κόσμου στερεύουν, γιατί κολλάει νομίζω ναι. σε αυτό που έλεγες για την ομάδα. 817 που λέει για τον Διαμαντόπουλο. Ο Διαμαντόπουλος δεν γίνεται να βγαίνει από την ενδεκάδα, κάνει πάρα πολλές δουλειές. Είναι ο ορισμός του defensive forward, όντως. Πρεσάρει, γυρίζει, καλύπτει, μαρκάρει, υποδέχεται και ανοίγει γήπεδο γρήγορα και κάνει και γκολ. Μπράβο στο παλικάρι, κατά τα άλλα, τα εξάρια μας είναι λίγο αργά, λέει ο φίλος ο Ραβανέλη. Φαμπρίτσιο είναι όντως μια πραγματικότητα αυτή, τόσο για το Διαμαντόπουλο, ο οποίος είναι πολύ χρήσιμος και πολύτιμος γενικότερα στην ομάδα. Και στην τελική προσπάθεια. Λίγο. Όχι μόνο. Άλλο είναι το μειονέκτημα του Διαμαντόπουλου, γιατί το ξέρει και ο ίδιος. Αν ήταν λίγο πιο ταχύς, θα έκανε και πολύ σπουδαία καριέρα. Αν ήταν λίγο πιο ταχύς, θα έπαιζε στο. Και κάνει όλα αυτά, θα έπαιζε στο Ολυμπιακό τώρα. Εννοείται. Δεν είναι όλο απίθανο να έπαιζε εκεί, γιατί όντως έχει όλο το υπόλοιπο το πακέτο τώρα. Τα εξάρια τη ομάδα. Για να είμαστε δίκαιοι. Ένα συνειδητοποιημένο επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Που ξέρει ότι δεν έχει η ταχύτητα όσο και να τη δουλέψεις. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Άρα, αυτό το παιδί εμένα τι μου δείχνει. Εγώ είμαι συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Δούλεψες όλα τα υπόλοιπα. Θα δουλέψω στα υπόλοιπα, ώστε να μπορέσω να βγάζω με αξιοπρέπεια το ψωμί μου και να είμαι σε ένα καλό επίπεδο. Όχι στο κορυφαίο, σε ένα καλό επίπεδο. Και γι' αυτό παρουσιάζει όλα αυτά. Γιατί αν δεν δουλέψει, Άλεξ, σε όλα αυτά που αναφέρει ο Ραβανέλ και έχει δίκιο 100%, τότε αντί να παίξει στον Άρη ή πέρσι τον πρωταθλητή Απόλλων Σμύρνης. Θα έπαιζε στον Αιγινιακό. Θα έπαιζε στη Γάμα Εθνική. Αυτή είναι η διαφορά με κάποια παιδιά που μπορεί όντως. Δεν είναι κόκε. Δεν είναι Αμπρέου. Ναι, αλλά κάνει άλλα πράγματα. Ο συγκεκριμένος ειδικά έχει καταλάβει από την πρώτη μέρα και φαίνεται πόσο πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι για τον ίδιο ο Άρης, επειδή είναι και Θεσσαλονικιός, μένει εδώ. Ναι. Πόσο πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία στην καριέρα του στα 29 του χρόνια. Είναι ο Άρης. Για να παίξει μαζί του στη Σούπερ Λίγκα. Είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό, να ξέρετε. Αυτός το έχει αντιληφθεί. Πολύ γρήγορα. Το πιάσε το νόημα. Και φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Και γι' αυτό το προτιμάει ο προπονητής. Γιατί πολύ, αυτό που έλεγα πριν για τον Μαραγκό ή κάποιους άλλους παίκτες ναι. είναι έχει σχέση με τον Καπνίδη. Ναι. Ο οποίος ο Αντώνης έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια. Τα πρώτα σκόρ του Άρη καταρχήν. Και πιστεύω θα βοηθήσει. Και θα βοηθήσει. Και... Ναι, εγώ σου λέω γιατί επιλέγει τον ένα εκ των δύο. Πολλοί είναι αυτοί που λένε δεν βάζει τον Καπνίδη. Γι' αυτό ναι. δεν βάζει τον Καπνίδη και βάζει τον άλλον. Ναι. Όχι γιατί το συμπαθεί, γιατί κάνει κάποιες άλλες δουλειές. Όπως και ο Αντώνης βοήθησε. Είναι άλλη η ψυχολογία όμως του ενός, άλλη η ψυχολογία του άλλου. Άλλο το παιχνίδι του ενός, άλλο το παιχνίδι του άλλου. Εγώ θεωρώ ότι ο Καπνίδης είναι πολύ πιο ικανός σκόρερ από τον Διαμαντόπουλο. Δεν κάνει όλα τα υπόλοιπα όμως. Και στην οικονομία ενός παιχνιδιού ο προπονητής όταν παίρνει από τα εξτρέμ του τον γκολ είναι φυσιολογικό ο φόρ του να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Όπως ο Καπνίδης ας πούμε στο τέλος, τον πεις κάνει το σουτ και φεύγει μπάλα out. Okay. Μπορείς να πάει ή να πάει κι άλλο μέσα. Δεν καλετέχει που μπήκε. Ή να κρατήσει την μπάλα. Ναι. Ή να φύγει στο κόρνερ. Ναι. Θυμάσαι ένα γκολ που έχουμε φάει με τον Τάσο Κυριάκο ναι, ναι. στην Bolton. Που πας αντί να πάει στο κόρνερ και να κρατήσει να λήξει το παιχνίδι, δίνεις άλλη μία φάση στην Bolton και ο Γιαννακόπουλος μας κάνει το 1-1. Θα μου πεις τώρα πολύ ωραία τα σκέφτηκες εσύ και έκανε το μία στις χίλιες φορές που γίνεται αυτό το πράγμα και δέχτηκε τον γκολ. Τέλος πάντων. 5-0-6. Από το ίδιο γράμμα αρχίζει. Πάμε δεν σου λέμε ποιο. Από το ίδιο γράμμα αρχίζει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε και αν δύο-τρία πραγματάκια για τον μπάσκετμπολ. Για τον μπάσκετ θα πεις. Για τον μπάσκετμπολ. Να πούμε και για τον μπάσκετ, να πούμε και για τον Betway, να πούμε και για όλα τα υπόλοιπα. Αφού σας πούμε βέβαια, κάντε μια βόλτα στα site και τα αθηναϊκά και τη Κρήτη. Γίνεται εκδήλωση για τον Γκέραρτ. Περιμένανε 8.000 κόσμο. Και είναι άδειο. Και είναι άδειο το γήπεδο. Αυτό πέρα από την γκρίνια και τα ξεφωνητά που ήδη πέφτουν,
Έχει και μια θηλιά τεράστια στον Όφη, γιατί περιμέναν από αυτό το παιχνίδι. Έσοδα. Έσοδα. Όλα παίζουν τον ρόλο τους, να ξέρετε. Όλα μα όλα. Από το αέσοδα, τη συμπαράσταση του κόσμου, την δυναμική που βγάζει ο κόσμος, γιατί αλλιώς βλέπει τώρα ο Χατζησαρόγλου, συγγνώμη, μπερδεύτηκα, η δόξα δράμας τον Άρη, και αλλιώς τον βλέπει με γεμάτο Βικελίδης, αλλιώς βλέπει τον Όφη και αλλιώς τον βλέπει με άδειο γεντικουλέ. Όλα παίζουν τον ρόλο του, να ξέρετε. Πάμε τώρα στο break. Για να δω τι κάλτσες φορά σήμερα. Το πρωί τη σχολιάσαμε. Τι? Είπε η αγάπη Γαβριλίδου. Είπε ότι είσαι ο πιο καλεντουμένος παραγωγός του Λίμπερο. Καλά, απλή μαύρη κάλτσα, τι πράγματα είναι αυτά. Είμαι τις φόρμες σήμερα. Είμαι αθλητικός τύπος σήμερα. Γιατί δεν έβασε τις purple φοράς, κάτι τρίχρωμες, τετράχρωμες, πεντάχρωμες. Να πούμε μια που λέμε για χρώματα και εντύσιμο. Ναι. Ότι είναι τραγική η τρίτη μας φανέλα. Συγγνώμη, παιδιά, που θα το πω, όπως αποθεώνω τις δύο πρώτες. Ναι, ναι, δεν, δεν γίνεται Άρης και άσπρο. Δεν είναι ωραία. Βέβαια, έχω πληροφορηθεί και γιατί είναι έτσι. Είναι επειδή η εταιρεία που μας δίνει έχει και την ΑΕΚ. Στην τρίτη φανέλα και στις δύο ομάδες έδωσε την ίδια. Γιατί αυτά τα στόκ που τα κάνουν στα Βιετνάμ, στην Κίνα, που τα κάνει. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση αριανός να πάρει άσπρη φανέλα με γκρι. Ναι. Ούτε ένας. Δηλαδή, για αυτές που έχετε, παιδιά. Αφήστε, χαρίστε τες. Βγάλτε ένα διαγωνισμό και άμα τις χαρίσετε πάλι μπορεί να με τις πάρει. Όπως αποθεώνουμε τις δύο πρώτες, που είναι εξαιρετικές, και η μία και η άλλη, την τρίτη αυτή φανέλα, okay, να βγούμε από την υποχρέωση, απέξει προφανώς και με την καρδίτσα στην καρδίτσα με αυτή, και τέλος. Και να ξέρει και ο κόσμος ότι πολλές φορές κάποια πράγματα γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό ακριβώς έγινε και πήραμε τη συγκεκριμένη φανέλα. Η ΑΕΚ μπορεί να παίζει με αυτή τη φανέλα, μπορεί να της αρέσει κιόλας. Ο Άρης δεν γίνεται να παίζει με αυτή τη φανέλα. Δεν θυμάμαι ποτέ τον Άρη να έχει παίξει με άσπρα. Θυμάσαι ποτέ. Με γκρι θυμάμαι. Ναι. Το μεταξύ, να ρωτήσω κάτι. Παλιά δεν γινόταν το ανάποδο. Δηλαδή αυτός που ήταν γηπεδούχος, ναι, άλλαζε τη φανέλα. Ναι, άλλαζε ο γηπεδούχος, παλιά αυτό ήταν. Θυμάμαι, σε Άρη ΣΑΕΚ θυμάμαι, μία γκρι με το Βέλα. Είναι υποχρεωμένος ο γηπεδούχος να αλλάζει. Ναι. Και τώρα τι αλλάζει ο φιλοξενούμενος. Τι είναι αυτό το καινούργιο, είναι αυτό. Θα πω λίγο και το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της Football League. Να το πεις. 25 και 26 Νοεμβρίου, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Εκατερίνης και Στυλιανού. Ναι, το οποίο η αγωνιστική αυτή, η Πέμπτη, είναι χωρισμένη σε δύο μέρες, αλλά η διαφορά αυτή τη φορά είναι ότι το Σάββατο θα έχουμε τέσσερα παιχνίδια. Δηλαδή, μάλιστα, εκτός από το Άρης Παναχαϊκή, λόγω κυπέλλου αυτό, θα παίξουν το Σάββατο ο Πανσεραϊκός με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, ο Όφη θα υποδεχθεί την Καλυθέα και η Αναγέννηση Καρδίτσα στον Απόλλωνα Λάρισας. Ενώ την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου, θα παίξουν όλα, παραλαμβάνω, είναι 3 η ώρα τα μάτς, δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό. Σπάρτη Αχαρναϊκός, ξεκούραση για τη Σπάρτη. Ο Κισαμικός θα υποδεχθεί τη Βέρεια. Η Δόξα Δράμας θα παίξει με τον Εργοτέλη. 0-1 με πώς το λένε, με αυτό που μας έβαλε το πρώτο γκολ. Πώς το λένε αυτόν. Ο Κάιπερς. Αυτός ωραίος. Ο Πανεγιάλιος θα υποδεχθεί τα Τρίκαλα και ο Αιγινιακός τον Απόλλωνα Πόντου. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Αιγινιακός Απόλλωνα Πόντου, Ναι. Τι, άνετο. Άνετη νίκη, το Απόλλωνα Πόντου. Δεν ξέρεις. Ο Άρης έχει 12, η Παναχαϊκή και η Δόξα είναι πλέον με 10 βαθμούς δεύτερος και τρίτος αντίστοιχα και η ΑΕΚ Καραϊσκάκης είναι με 9 βαθμούς τέταρτη. Ο Όφη έχει 8, όπως 8 έχουν και ο Κισαμικός αλλά και ο Απόλλων Πόντου. Και πάμε μετά στα πολύ πολύ χαμηλά. 6 πέφτουν, 5 δηλαδή, γιατί ο Χαρναϊκός έχει πέσει ήδη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή θα έπεφταν η Καλυθέα, ο Αιγινιακός, που θα πέσει νομίζω, ο Πανσεραϊκός, τα Τρίκαλα. Δύσκολα. Και ο Εργοτέλης. Όχι. Ναι, και ο Εργοτέλης. Εντάξει, τα Τρίκαλα, προσέξτε λίγο κάτι, γιατί είδα και πολλούς που λέγανε, παιδιά, παίξαμε λέει με τις τέσσερις τελευταίες ομάδες. Είναι τέσσερις τελευταίες ομάδες αυτές που είναι, γιατί έχουν παίξει αυτές οι ομάδες με όλες τις καλές ομάδες. Γιατί το πρόγραμμα το οποίο ακολουθεί μία ομάδα από την αρχή στο ξεκίνημα και βλέπετε τι έγινε με τα Τρίκαλα, είναι ότι παίζει με τον Άρη, την Παναχαϊκή,
τη Δόξα και τον Όφη. Είναι έτσι η σειρά που η μία ομάδα ακολουθεί το πρόγραμμα της άλλης, που όλες οι ομάδες έχουν μια τετράδα αγώνων με Άρη, Παναχαϊκή, Δόξα και Όφη, πάρα πολύ δύσκολο. Άρα είναι φυσιολογικό αυτές οι ομάδες, οι πρώτες που συνάντησαν τα φαβορή για την άνοδο, να έχουν πολλές απώλειες. Και να μην έχουν καταφέρει, γιατί τα τρίκαλα που είναι τώρα με δύο βαθμούς, τον ένα τον έχουν πάρει στη Δράμα, έχουν χάσει από τον Άρη και έχουν φέρει χ με τον Όφη. Επομένως, είναι φυσιολογικό αυτές οι ομάδες να έχουν απώλειες, όπως και ο Εργοτέλης. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Εργοτέλης θα πάρει, θα κάνει πολλές ζημιές στην Κρήτη. Μια δεν κάνει ζημιές ο Εργοτέλης, αν δεν πάρει σύντομα αποτελέσματα, θα υποχρεωθεί να αλλάξει προπονητή καταρχάς. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί έχει μια επένδυση εκεί. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ. Και με τον Γιώργο του Τουτζάρη και με τον Σταύρο του Λαμπράκη. Έχουν μπει χρήματα, υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Εντάξει, άμα δεν βγουν τα αποτελέσματα με τον Τάκη Γκόνια, όσο καλό ποδόσφαιρο και αν παίζει, παραγωγικό και τα λοιπά, και που να αρέσει τον κόσμο. Εγώ διαφωνώ με το καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο δεν είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο είναι το ποδόσφαιρο το οποίο είναι καλό και για τον αμυντικό και για τον μέσο και για τον επιθετικό και συνδυάζει τα πάντα. Και το έλεγα και είχα και κάποιους φίλους που μου μαλώναμε συνέχεια τον Όγιος. Ο Όγιος ήταν εξαιρετικός γυμναστής, εξαιρετικός όσον αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, εξαιρετικός όσον αφορά την επίθεση, αλλά άμυνα δεν είχε δουλέψει καθόλου. Πάμε τώρα να μάθουμε την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ σε λίγο στο παιχνίδι που ολοκληρώνει την αγωνιστική στη Super League κόντρα στον Ατρόμητο στη Ντούμπα. Η Αγάπη Γαβριλίου θα μας δώσει την ενδεκάδα. Έλα, Αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα από την παγωμένη Ντούμπα. Γιατί την Αγάπη δηλαδή βγάλαμε και δεν βγάλαμε το Σταύρο δηλαδή. Η Αγάπη. Επειδή κάνετε. Γιατί δηλαδή κάνετε. Όχι, γιατί κάνει ο ένας αβάντες τον άλλο για τα ρούχα που φοράτε και τέτοια. Λίγο δυσκολευόμαστε σήμερα, να ξέρει. Δυσκολεύεστε. Το κρύο είναι αρκετό. Το κρύο ή το τρίο, είπες. Το κρύο, χρήσεις, το κρύο. Άκουσα τρίο και μπερδεύτηκα, γι' αυτό σου λέω. Ναι, ωραία. Λοιπόν, κρύο, ναι. Έχω Παπαδόπουλο απ' έξω, γι' αυτό τα σκέφτομαι αυτά. Ναι, πάμε παρακάτω, έλα. Ναι, πες μας τις δεκάδες. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια μικρή έκπληξη που ακούει το όνομα Ευθύμης Πουλούρης. Οπα. Ο οποίος ξεκινάει σήμερα στην κορυφή της επίθεσης με τον Αλεξάνδρα Πρίγιο, που είναι στον πάγκο. Προφανώς. Αν και χθες ο Πρίγκιπας να το δοκιμάσει και περισσότερο, προφανώς αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Σέρβος επέστρεψε την Παρασκευή από την εθνική ομάδα, οπότε ουσιαστικά έχει μία-δύο προπονήσεις. Η πρώτη χαλάρωμα περισσότερο. Οπότε προφανώς γι' αυτό το λόγο τον κρατάει στον πάγκο και ξεκινάει ο Κουλούρης και από εκεί και πέρα ο Ρέης θα είναι στο τέρμα. Ο Μάτος στα δεξιά, ο Βιερίνια στα αριστερά με τον Λέοβατ να έχει μείνει και εκτός αποστολής, κόπηκε από τους 19 πριν από λίγο. Και στο κέντρο της άμυνας δίδυμο ο Κρέσπο με τον Βαρέλα. Στη μεσαία γραμμή Κάνιας και Τσίμιρος προτιμήθηκαν τελικά από τον Λουτσέσκο, αναμενόμενο κυρίως για τον Κάνιας. Λίγο πιο μπροστά ήταν Τουρί, στα δεξιά ο Κάμπος, στα αριστερά ο Μάξ και όπως είπαμε ο Πουλούρης στην κορυφή. Για τον Μπάξ στον Πάγκο είναι ο Πασχαλάκης, ο Μαλεζάς, ο Τηλιανίδης, ο Κάτσι, ο Λιμιός, ο Σάκο, ο Τρίγιοβιτς, εκτός που έμεινε ο Λέοβας. Σε λιγάκι νομίζω θα έχουμε και την ενδεκάδα Ατρομήτου, οπότε θα ξαναεπικοινωνήσουμε να τις έχουμε μαζί. Έχει πολλαπλές απώλειες ο Ατρόμητος. Λείπουν και οι δικοί του παίκτες, λείπει και ο Λέοβατς. Εντάξει τώρα αυτό είναι όπως το βλέπει κανείς, χρήσονται. Ναι, σωστά. Αναμενόμενο κι αυτό ήταν. Αναμενόμενο. Δεν έκλειση, το ξέρω. Το έκλεψα, το έκλεψα. Το από Τζορμπατζόγλου την προηγούμενη εβδομάδα αυτό, το κλέψα τώρα να ξέρεις. Ναι, νομίζω η μόνη έκπληξη σήμερα είναι ο Κουλούρης, κυρίως γιατί από τις δοκιμές δεν φάνηκε, αλλά όλοι αυτοί που είναι από τους προπονητές μου στις δοκιμές δοκιμάζουν τα πάντα. Τις τελευταίες προπονήσεις. Οπότε... Ο Ατρόμητος πάντως έχει αρκετές απουσίες, έτσι. Λείπουν 5-6 βασικοί παίκτες. Ναι. Και είναι και το πρόγραμμα της τελευταίας στιγμής του Μανούσου. Είναι ο Άντα, είναι ο Χατζησαΐας, είναι ο Γιαννούλης. Έχει διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω ότι έχει και παίκτες που μπορούν να σταθούν. Είστε... Και να... Λείπει ο Λαζαρίδης. Να είναι ανταγωνιστικός. Ναι. Τι? Λίγο, Λαζαρίδης, ναι. Η αδυναμία μας είναι, εντάξει, ο Νίκος. Ναι. Οκ, okay, έγινε αγαπή, ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά από εδώ προς το παρόν, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και με την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ παίζει σε 7.30. Μετά τις 7 θα έρθει ο Κωστής ο Τσατσαρός εδώ στο στούντιο για να υποστηρίξει τη μετάδοση του αγώνα από το γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 7.30, βεβαίως ο Λίμπερο όπου βρίσκεται. Αθλητική δραστηριότητα είναι παρόν και αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Εμείς έχουμε 5-6 λεπτά για ακόμα. Τι θες να σχολιάσεις για τον μπάσκετ?
Δεν θέλω να σου λέω κάτι. Α, ωραία. Αυτά λοιπόν από τον Άλεξ Αβόπουλο. Εντάξει, τον μπάσκετ... Περιμένω, είμαστε σε αναμονή αυτή την εβδομάδα. Ναι. Δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε από αυτού. Mm-hmm. Απλά υπάρχει μια κουβέντα τώρα για τις αλλαγές, τις επικείμενες. Ναι. Για το... Και μπαίνει και στην εξίσωση και ο Βον, έτσι, ναι. Μπαίνει και δεν μπαίνει. Ναι. Μπαίνει και δεν μπαίνει. Έχω την αίσθηση. Περίμενα περισσότερα. Και φαντάζομαι όταν εγώ περιμένω περισσότερα, πόσα περισσότερα περιμένει ο Γιαννάκης από τον συγκεκριμένο αθλητή. Έχουμε πρόβλημα στον Άσο. Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε πρόβλημα στον Άσο και ενδεχομένως βέβαια η λύση να δοθεί με την αντικατάσταση του Pedway. Το θέμα είναι και τι χρήματα θα διαθέσει η ομάδα, τι ακριβώς μπορεί να κάνει και ο Γιαννάκης. Όλα νομίζω θα εξαρτηθούν και από το θέμα με τη χορηγία από την πλευρά των Τούρκων. Περιμένουμε αυτό που είπε ο κύριος Κολοβέτσιος, ότι μέχρι την Τετάρτη, μέχρι την Παρασκευή θα έχουν πέσει και οι υπογραφές. Από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα ραντεβού την Πέμπτη. Θα δούμε. Είναι όλα αυτά αλληλένδετα νομίζω, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα στον πασχετικό Άρη. Η ομάδα πέτυχε μία νίκη που τη βοηθάει να είναι ήρεμη σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές νομίζω ότι πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα. Άλλωστε ο ίδιος ο Pedway άνοιξε την πόρτα της εξόδου και φαντάζομαι ότι είναι και μια ευκαιρία τώρα να μην περιμένουμε πρώτα να φάμε τον μπανάρισμα της FIBA και μετά να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Είναι μια ευκαιρία τώρα να κάνεις τις αλλαγές εκείνες που θα σου επιτρέψουν να βελτιώσεις την εικόνα σου σε ένα σημαντικό βαθμό. Προχθές η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Μετά το κακό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, παρουσίασε το πρόσωπο που έπρεπε να παρουσιάσει για να γυρίσει το μάτς. Τα κατάφερε, κέρδισε την ομάδα του Φάρου, βέβαια δεν είναι κάτι το φοβερό και κάτι το τρομερό, κάθε άλλο. Εννοείται ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζεις. Έχει ένα ρεκόρ 3-2, βγάζοντας και ένα δύσκολο πρόγραμμα, είναι η αλήθεια. Έτσι, έχεις παίξει με την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας και τον Ολυμπιακό. Και θεωρητικά κάποια παιχνίδια δεν είναι και τόσο εύκολο να τα κερδίσεις. Δηλαδή, πέτυχες και μια νίκη με την ΑΕΚ που κάποιοι δεν την υπολόγιζαν στην πορεία. Την άλλη, θα μου πει κάποιος, έχασες από τον ΠΑΟΚ, που με την εικόνα που είχε μέχρι και χθες το Ρέθυμνο, έπρεπε να πας να κερδίσεις. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε φέτος. Νομίζω ότι το τελευταίο είναι το αγωνιστικό που κοιτάμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία επηρεάζουν την καθημερινότητα της ομάδας και ας ελπίσουμε ότι όντως αυτή την εβδομάδα θα δοθούν λύσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εμείς θα αποχωρήσουμε από το στούντιο. Ο κύριος Σατζαρός είναι έτοιμος να λάβει την θέση πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο και να περιγράψει τον γκολ του Νίκου Λαζαρίδη. Όχι. Επειδή είναι team manager, φίλε, γι' αυτό δεν μπορείς να το περιγράψεις. Αλλιώς θα το περιέγραφες. Πέρσι το περιέγραψες όμως. Κάτι για τρία λέγατε. Τι? Τρίο, κρύο, αυτά και τα λοιπά. Το τρίο, ναι. Αυτό είναι λυπητήριο. Όταν μιλάμε με γυναίκες μόνο. Ναι, το άκουσα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, αφού εκείνη το είπε, εμείς το είπαμε. Ξεκάθαρος είσαι. Και το κρύο ξέρεις τι επίδραση έχει. Δεν. Όχι. Όχι. Όταν έχει κρύο. Είναι το καιρός. Μπορεί που διαβρώνεις αυτό το αγνό παιδί που έχει σου. Ποιο? Αυτό το αμόλυντο, το άσπυλο. Το άσπυλο, ναι. Έτσι. Επειδή έχει παντρευτεί και έχει κάνει δύο παιδιά, δεν θα πω πόσα τρία. σε τι κρύο έχει βρεθεί κάποτε. Όταν ήταν νέος. Από Αλέξα Βόπουλο, Χρήστανο Τσαλτίδη, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο βραδιάς πλέον. Ο κύριος Καβαδίας θα παραμείνει εδώ για να ενισχύσει τις προσπάθειες των συντελεστών του Λίμπερο και από εδώ και στο εξής. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο πρωί μαζί με Τρόικα και απόγευμα βέβαια στο ραντεβού μας εδώ μαζί με τον Αλέξη από τις 5 μέχρι τις 7. All about Tyson Air καθημερινά στο Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.